Είμαι ελευθεριακός από τον blog Ελευθερία ή Τίποτα και είμαι με τον Κώστα και τον Νίκο από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Δεν είναι η μόνη από τις εκδόσεις των συναδέλφων, αλλά είναι οι δύο που θα μιλήσουν από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Λοιπόν, καταρχάς, ευχαριστήσω τον φίλο και σύντροφο Χάρη που θα μου πει μετά, γιατί ξανά πες τα ίδια, για τον Νίκο και εσάς που δεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Συνάδελφε, σε ποιο πράγμα είστε αρχηγός και τι νοηματοδότησε και αυτή η λέξη όταν ξεκινήσατε και αν άλλαξε την πορεία των ετών μέχρι τώρα, η έννοια του συναδέλφου, σε σχέση με το πώς το βλέπατε τότε. Ή μπορεί να μην έχει αλλάξει και τίποτα, δεν ξέρω. Ξεκινάς. Ό,τι θες. Έλα, κοίταξε να δεις. Είμαστε συνάδελφοι με δύο έννοιες. Καταρχάς όλοι προερχόμαστε από τον κλάδο του βιβλίου. Άρα πριν κάνουμε τις εκδόσεις των συναδέλφων, όλοι μας δουλεύαμε στον κλάδο του βιβλίου. Άρα είμαστε συνάδελφοι με αυτή την έννοια. Και κατά δεύτερον είναι ότι επειδή στις εκδόσεις των συναδέλφων δεν υπάρχει αφεντικό, είναι ένα συνεργατικό εγχείρημα, μια κολεκτίβα εργασίας, όπως τη λέμε, έτσι λίγο αυτάρεσκα εμείς. Είμαστε όλοι συνάδελφοι. Δεν υπάρχει δηλαδή ιεραρχική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους που συμμετέχουν και δουλεύουν εδώ μέσα. Αυτή η σχέση έτσι ξεκίνησε και έτσι παραμένει και στόχος μας είναι να μην αλλάξει και ποτέ. Δηλαδή αυτή είναι και η έννοια του συνεργατισμού. Αν ο συνεργατισμός καταλήξει να έχει αφεντικά και ιεραρχίες, τότε πάβει να είναι συνεργατισμός. Είναι απλό το πράγμα. Ναι, ότι μια και το πάμε εκεί, δηλαδή, που έχει να κάνει και με το πώς συστάθηκε αυτό το όνομα, είναι ότι στην ουσία, ας πούμε, αυτό το εγχείρημα ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια μέσα στο Σύλλογο Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου, το Σωματείο των Βιβλιοϋπαλλήλων. Ξεκίνησε για πλάκα. Ήταν λίγο η λογική ότι να δείξουμε στα αφεντικά ότι δεν τους έχουμε ανάγκη, ότι μπορούμε να βγάλουμε μόνοι μας βιβλία. Αλλά μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, έγινε στην ουσία κολεκτίβα όταν μετά, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της κρίσης βρέθηκε, ας πούμε, πολλοί κόσμος από αυτό το εγχείρημα να είναι άνεργος. Άρα έγινε δηλαδή μάλλον για δύο λόγους, καταλαβαίνω, και για πολιτικούς λόγους και για επιβιωτικούς, ίσως. Ξεκίνησε για πολιτικούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, και συνεχίζει για πολιτικούς, αλλά κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτό το εγχείρημα πια, ας πούμε, που δεν ξεκίνησε έτσι. Θέλω να πείτε πότε ξεκινήσατε, καταρχάς. Όπως είπε και ο Νίκος, ξεκινήσαμε στο πλαίσιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου το 2009. Βγάλαμε το πρώτο μας βιβλίο που ήταν η Νέα Καλιφόρνια του Αφόνσο Δε Λίμα Μπαρέτα. Και έτσι βγάλαμε άλλα 3 ή 4 βιβλία. Το 2012 έγινε η μετεξέλιξη σε κολεκτίβα εργασίας. Εκμεταλλευτήκαμε, ας πούμε, τότε τον νόμο που έγινε της Κατσέλη, το λεγόμενο, για την κοινωνική οικονομία, και αμέσως ενταχθήκαμε, ας πούμε, σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, έτσι, το νομικό, ως Κινσέπ, και πήραμε αφημί τελικά το 2012 τον Ιούλιο. Αρχές Ιουλίου του 2012 πήραμε αφημί. Οπότε από τότε ξεκινάει η νόμιμη, ας πούμε, η εμπορική δραστηριότητα, η κανονική, ας το πούμε έτσι, εκδόσεων των συναδέλφων. Εντάξει, μου είπατε ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο. Το τελευταίο μέχρι τώρα, ποιο βιβλίο είναι που έχετε εκδώσει, το πιο πρόσφατο. Ήρθαν ταυτόχρονα. Λοιπόν, μέσα σε 3 μέρες βασικά ήρθαν πρώτα οι Ανθρωποφύλακες. Είναι μια επαιτειακή έκδοση, γιατί το κυκλοφορούσαμε αυτό, του Κοροβέση, που είναι μια πολύ σημαντική μαρτυρία για την περίοδο της Χούντας.
κυκλοφορεί από παλιά. Και τέλος πάντων το, μετά βγήκε το Μέγα Κολοκοτρονέ, Μικρο Μέγα Κολοκοτρονέικο, είναι ένα βιβλίο του Πλατή, είναι ένα είδος λεξικού για την Ελληνική Επανάσταση, που ξεμπροστιάζει πολλά πράγματα, ας πούμε, από τους μύθους που υπάρχουν για εκείνη την εποχή, και του Γιάννη Φούντα το Εξαρχαίων Αλφαβητάρι, που είναι ένα, πάλι ένα λεξικό για τα εξάρχεια, τα παλιά εξάρχεια, είναι από το 1840 μέχρι το 1975, είναι σαν λεξικό με λήματα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε, για πράγματα που είναι άγνωστα για αυτή την εποχή. Πόσους τίτλους έχετε δώσει μέχρι τώρα και ποια ήταν τα πιο δύσκολα βιβλία που έχετε δώσει, δύσκολα για εσάς, δηλαδή. Κοιτάξτε να δεις, κοντεύουμε τους 100 τίτλους. Η παραγωγή μας δεν είναι πολύ μεγάλη, ούτως ή άλλως δεν θέλουμε να είναι και πολύ μεγάλη κάθε χρόνο. Δηλαδή, όπως το έχουμε βάλει από την αρχή, 15 βιβλία το χρόνο είναι καλά και διαχειρίσιμα, και γιατί δεν συμφωνούμε και με τη λογική του να βγάζουμε πολλά βιβλία, ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα, που δεν την έχουμε γιατί είμαστε λίγοι και μια επιχείρηση, ας το πούμε έτσι, χωρίς κεφάλαιο. Αλλά ακόμα και αν είχαμε τη δυνατότητα, δεν είμαστε υπέρ της πληθώρας, να βγάζουμε βιβλία και ό,τι να είναι και τα λοιπά. Άρα λοιπόν έχουμε καταφέρει να φτάνουμε τα 100 βιβλία, τους 100 τίτλους, και είμαστε και περήφανοι γι' αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο για ένα εγχείρημα χωρίς κάποιο αφεντικό από πίσω που να έχει ένα κεφάλαιο βγάζει τόσο πολλά βιβλία. Τώρα, ποια ήταν τα πιο δύσκολα βιβλία, δεν ξέρω και πώς το εννοείς κιόλας, από άποψη φτιαξίματος, ας πούμε, σελιδοποίησης, παραγωγής, συνεννόησης με το... Διακίνησης, δεν ξέρω τι. Ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν κάποιο βιβλίο, έτσι όπως λέτε εσείς, ή κάποια βιβλία, ξέρω εγώ, από άποψη διακίνησης, από άποψη φτιαξίματος, άποψη, ξέρω εγώ, δικαιωμάτων. Κοίταξε να δεις. Πολύ δύσκολη περίπτωση ήταν η πρόσφατη περίπτωση με το βιβλίο του Βασίλη του Παλαιοκώστα. Ένα βιβλίο που από την ώρα που το πήραμε στα χέρια μας έπρεπε να το κυκλοφορήσουμε σε χρόνο ντετέ. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνουν όλα εξαιρετικά γρήγορα. Για νομικούς λόγους εννοείς. Για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει, έπρεπε να κυκλοφορήσει πάρα πολύ γρήγορα. Και έπρεπε να μην διαδοθεί κιόλας ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει. Έτσι λοιπόν έπρεπε να γίνουν όλα, η σελιδοποίηση εξαιρετικά γρήγορα, η διόρθωση εξαιρετικά γρήγορα, το τύπωμα επίσης. Όλα γίνανε όπως έπρεπε. Το βιβλίο παραλάβαμε την πρώτη έκδοση, μας τελείωσε μέσα σε 4 ημέρες και έπρεπε μέσα σε 4 ημέρες να έχουμε ανατυπώσει κιόλας ένα βιβλίο 600 σελίδων σε άρκη. Για πόσο αντίπαλο, δηλαδή πρώτη έκδοση πόσο. Τυπώσαμε 2.000 και μετά τυπώσαμε καπάκι 3.000 μέσα σε 4 ημέρες. Αυτά είναι πράγματα γενικά δύσκολα διαχειρίσιμα. Επίσης το να πάει το βιβλίο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα στα βιβλιοπωλεία και σε μεγάλες ποσότητες. Αλλά τα καταφέραμε και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Και ξέρεις, όλα αυτά αποδεικνύουν και κάτι, ότι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, και που είναι και η λογική του συνεργατισμού, ότι μπορούμε μόνοι μας, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς κεφάλαια, χωρίς πολλά μέσα, με τη δουλειά μας, με το μεράκι μας, και μπορούμε να τα κάνουμε τα πράγματα. Τώρα για το πιο δύσκολο βιβλίο πραγματικά δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Δεν μπορώ να προσδιορίσω κάτι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, μπορώ να σκεφτώ ότι
αρκετά παλιότερα θα μπορούσα να σου πω πολλές ιστορίες για πιο δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτό που αντιμετωπίζεις δεν είναι τόσο η λογοκρισία ή τόσο το... όσο τα οικονομικά προβλήματα στην ουσία. Δηλαδή με την έννοια ότι πια ένα βιβλίο, ας πούμε, έχει μια πολύ μικρότερη διάρκεια ζωής από ότι ένα παλιότερα. Δηλαδή παλιότερα βγαίναν τα βιβλία και μένανε. Τώρα έχεις ένα άγχος ότι αν κάποιος βιβλιοπόλης δεν πουλήσει σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα ένα-δυο βιβλία σου, ας πούμε, θα αποσυρθεί από κάποιο μπάγκο. Και τέλος πάντων, γενικά, όταν δεν φαίνεται ένα βιβλίο, δεν πουλιέται και εύκολα ένα βιβλίο. Οπότε νομίζω ότι τελικά είναι περισσότερο αυτό το οικονομικό έχει να κάνει η δυσκολία, με την έννοια ότι και εμείς, ας πούμε, πρέπει να ζήσουμε από αυτό, ας πούμε. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε κερδοφόροι, αλλά πρέπει τουλάχιστον να βγάλουμε τους μισθούς μας. Και με αυτή την έννοια, κάθε βιβλίο που βγάζεις είναι καλό να βγάλει έστω το κόστος του, ας πούμε, ξέρω, να μην σε βάλει μέσα. Νομίζω ότι αυτή είναι η δυσκολία, γιατί έτσι όπως κινείται η αγορά στις μέρες μας, ας πούμε. Παλιότερα θα ήταν άλλες οι δυσκολίες, το ξαναλέω. Αυτό. Λοιπόν, έχετε εκδώσει από θέματα, ας πούμε, λέω τώρα συλλογικά, θέματα από ανάπτυξης μέχρι αυτό που είπες πριν, Κώστα, ξέρω, το αναρχικό λεκτικό. Ωραία. Και οι εκδόσεις που έχουν συνηθίσει να λέμε ριζοσπαστικές σκέψεις. Εσείς πώς θα τις χαρακτηρίζετε πολιτικά? Έχουν κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο? Και το ότι δεν έχουν συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, στηρίζεται, ας πούμε, σε ιδεολογικές διαφορές που μπορεί να έχει μεταξύ σας, ξέρω εγώ? Κοίταξε να δεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόσημο. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, διότι δεν είμαστε όλοι της ίδιας πολιτικής, ιδεολογικής και τα λοιπά αφετηρίας. Μας ενώνει το γεγονός ότι όλοι μας πιστεύουμε στην ιδέα της αυτοδιαχείρισης. Οπότε μέχρι εκεί. Θεωρούμε όμως ότι ενδιαφέροντα πράγματα υπάρχουν σε όλα τα ρεύματα της ριζοσπαστικής σκέψης. Και στο αριστερό μαρξιστικό, ας πούμε, ρεύμα, και στο ελευθεριακό, αναρχικό, αντιεξουσιαστικό, όπως θες πες το, και στα υπορεύματά τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί, όπως και εσύ γνωρίζεις καλά, όλα αυτά έχουν αποχρώσεις, ρεύματα, τάσεις, το φάσμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ενδιαφέροντα λοιπόν πράγματα μπορείς να βρεις, και καινοτόμα πράγματα μπορείς να βρεις σε όλες αυτές τις αποχρώσεις. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε λοιπόν κανέναν. Εμείς είμαστε μια εργατική κολεκτίβα, δεν είμαστε ούτε πολιτική οργάνωση ούτε τίποτα τέτοιο. Άρα ό,τι βρίσκουμε και θεωρούμε ότι έχει ένα ενδιαφέρον, ανεξάρτητα αν προσωπικά εγώ μπορεί να διαφωνώ με την άποψη που λέει μέσα ένα βιβλίο, ή ο Νίκος να διαφωνεί με την άποψη που υπάρχει σε ένα άλλο βιβλίο, αν το βιβλίο είναι καλογραμμένο, τεκμηριωμένο και βάζει ένα λιθαράκι, ας πούμε, παραπάνω στην ριζοσπαστική σκέψη, τότε λέμε ναι να το βγάλουμε. Ναι, βασικά αυτό είναι. Δηλαδή και εγώ η άποψή μου είναι ότι πρώτα απ' όλα, αν πεις ότι θα τυπώσω μόνο τα βιβλία που συμφωνώ 100%, ωραία, ή είσαι απίστευτα χαλαρός, ωραία, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ό,τι ακούνε τους κάνει, ας πούμε, δεν έχει συνέπεια με τα προηγούμενα σου κάτι, ή είσαι απίστευτα χαλαρός, ή μπορείς να τυπώσεις μόνο τα βιβλία που έχεις γράψει εσύ. Τίποτα άλλο. Και αυτό πρόσεξε, αν δεν αργήσει πολύ να τυπωθεί, γιατί και εσύ στη διαδρομή αλλάζεις απόψεις και σκέψεις και αυτά. Τέλος πάντων, αυτό το κομβικό είναι αυτό, ότι το βασικό είναι να προσφέρει κάτι. Ωραία. Και εγώ δηλαδή πολλές φορές έχω προτείνει βιβλία που διαφωνώ σε κάποια πράγματα, αλλά θεωρώ ότι γενικά κατά βάση έχει κάτι να προσφέρει στα κινήματα, ας το πούμε έτσι ευρύτερα. Και αυτή είναι η λογική. Εντάξει, και παράλληλα, ας πούμε, μπορεί να έχει να προσφέρει, εντάξει, και λογοτεχνία βγάζουμε, μπορεί να έχει να προσφέρει στο προσωπικό, στο τέτοιο. Αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι το βασικό είναι να μας αρέσει
και να θεωρούμε ότι έχει κάτι να πει. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Θέλω να σας ρωτήσω τι σημαίνει για εσάς ανατρεπτικό βιβλίο, γιατί αυτά τα βιβλία για να μπουν σε μια ομαδοποίηση, τέλος πάντων, έχει συνηθιστεί να τα λέμε, εγώ τουλάχιστον έχω συνηθίσει να τα λέω έτσι, ας πούμε. Και αν το βιβλίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Ανατρεπτικό, κοίταξε να δεις, είναι ένα βιβλίο που σπέρνει, ρε παιδί μου, πώς το λένε, το σπόρο για να φυτρώσουν τα άνθη του κακού, ας πούμε, σε εισαγωγικά του κακού, έτσι, που βοηθάει, ας πούμε, τους από κάτω να σηκώσουν το κεφάλι τους και να κοιτάξουν τον ουρανό. Εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω το ανατρεπτικό βιβλίο. Τώρα το άλλο σου ερώτημα ήταν. Αν τα βιβλία, ας πούμε, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Τον κόσμο τον αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν τον αλλάζουν τα βιβλία. Αλλά τα βιβλία βοηθάνε τους ανθρώπους να αναπτύξουν τη σκέψη τους, ώστε να, ξέρεις, η σκέψη να μετατραπεί σε δράση για να αλλάξει ο κόσμος. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν ξέρω ο Νίκος τι λέει. Εγώ λέω ότι γενικά είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα. Ίσως τα βιβλία, παρότι βγάζουμε λίγα, έχουμε βγάλει ένα, θα βγάλουμε βέβαια τώρα για την καινούργια χρονιά, θεωρώ ότι τα παιδικά βιβλία αλλάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τον κόσμο. Από ότι. Δηλαδή οι ενήλικες καλώς ή κακώς έχουν λίγο πιο διαμορφωμένες απόψεις και ίσως θα επιλέξουν κιόλας και πιο πολύ το τι θα διαβάσουν. Αλλά το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό γιατί, ειδικά στις μέρες μας, έτσι όπως προωθείται ο κόσμος. Γιατί ίσχυε και παλιά. Δηλαδή ζεις στη φούσκα σου. Τι εννοώ ζεις στη φούσκα σου? Ότι κάνεις παρέα με συγκεκριμένους ανθρώπους που μέσω της διαδρομής σου έχεις επιλέξει να σκέφτονται πάνω κάτω τα ίδια πράγματα με σένα. Ωραία. Στις μέρες μας αυτό είναι ακόμα περισσότερο έντονο. Γιατί αν μπαίνεις ηλεκτρονικά για να ψάξεις, το Google και το Facebook έχουν αλγόριθμους για σένα. Ξέρουν τι είδες πριν και αυτό που θα σου προτείνουν θα έχει να κάνει με αυτό που είδες πριν. Οπότε η φούσκα αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη, γιατί παλιά είχες και μια επαφή με τον πιο έξω κόσμο που μπορεί να σε έφερνε και σε μια μηχανία σε σχέση με τις ήδη μορφοποιημένες απόψεις σου. Το βιβλίο έχει αυτό το καλό, ότι μπορεί να σε κάνει να έρθει σε επαφή με κάτι που δεν είχε σκεφτεί πριν ότι θα κάνει, είτε συναισθηματικά είτε διανοητικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει το βιβλίο, που δεν είναι εύκολο να το κάνουν άλλα μέσα. Δηλαδή, θεωρώ ότι και η μουσική και ο κινηματογράφος έχουν ένα τέτοιο, αλλά το βιβλίο, λόγω του ότι μπορείς να αναπτύξεις κάτι, έχεις περισσότερο χρόνο, περισσότερο εύρος να κάνεις κάτι, νομίζω ότι μπορεί να το επιτελέσει πιο καλά. Με αυτήν την έννοια. Είναι αυτό που έλεγε ο Τσόμσκι, ότι όταν βγαίνω στην τηλεόραση, λέει, έχω 2 λεπτά, ας πούμε, για να πω. Αν πω ότι η Αμερική κάνει εγκλήματα στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή αυτό δεν μπορώ εγώ να το αιτιολογήσω σε 2 λεπτά, άρα είναι δωρό-αδωρό και που θα το πω. Αυτό, το βιβλίο σου δίνει αυτό το χώρο να το πεις αυτό και να αναπτυχθεί. Είτε και η λογοτεχνία το ίδιο, δεν το βάζουν μόνο στο καθαρά δοκίμιο και το δοκίμιο. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε, ξέρω, 2 ανθρώπους που ο ένας που διαβάζουν και 2 την ίδια, δεν πω τώρα έτσι, ποσότητα βιβλίων, που διαβάζουν 5 βιβλία ο καθένας, ωραία. Ή να το θέσω αλλιώς, όχι έτσι. Ο ένας έχει διαβάσει 20, ο άλλος 5, ο πρώτος δεν κάνει τίποτα και ο άλλος αρχίζει να κάνει κάτι. Τι θα έχει μεγαλύτερη σημασία, αυτός που έχει διαβάσει, ας πούμε, τα 20 ή αυτός που έχει διαβάσει τα 5, δεν έχει καταλάβει και πάρα πολλά πράγματα, αλλά σου λέει πρέπει να κάνω κάτι. Γιατί αυτό το βιβλίο κάτι μου ξύπνησε, ενώ άλλο το έδωσε και 30 χρόνια, ξέρω. Να διαβάζει πολύ, αλλά να μην κάνει τίποτα τελικά. Δεν θέλω να πω, εσείς θα έχετε δουλειά από έναν άνθρωπο που θα παίρνει πολλά δουλειά. Θα σου πω. Θα σου πω τι γίνεται. Δηλαδή, για να το βάλουμε στην πραγματική του διάσταση, πολλοί, πολλοί από τους ανθρώπους που άλλαξαν πραγματικά αυτόν τον κόσμο ήταν αμόρφωτοι. Ήταν αμόρφωτοι με την έννοια ότι δεν διάβαζαν, ας πούμε. Τελικά, ας πούμε, το μεγάλο σχολείο είναι η ζωή.
και είναι τι είσαι διατεθειμένος εσύ να πάρεις. Αλλιώς υπάρχουν σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που τελειώνουν πανεπιστήμια και είναι για πρακτικούς λόγους αναλφάβητοι. Δηλαδή μπορούν να διαβάσουν. Δεν είναι απαραίτητο ότι μπορούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. Γιατί είναι αμόρφωτοι. Είναι λειτουργικά ίσως αμόρφωτοι, αν μπορούμε κάπως να πω μια άλλη τέτοια. Γιατί δυστυχώς το σχολείο και το πανεπιστήμιο, έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, είναι ένα σύστημα που σου λέει ότι ο βασικός μου σκοπός είναι να μου δώσεις τη σωστή απάντηση. Όχι να αναπτυχθείς ή να διαβάσεις ή να αναπτύξεις την κριτική σου σκέψη, οτιδήποτε. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά έχει, δηλαδή μπορώ να πω ότι όντως έχει διαφορά έτσι κι αλλιώς. Απ' την άλλη, αν πεις ότι έχει δύο ανθρώπους που σκέφτονται, που κάνουν, που συμμετέχουν, που δρούνε και αυτά, ναι, προτιμώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχουν διαβάσει πολλά βιβλία από το να έχουν διαβάσει λίγα. Δηλαδή, αλλά πραγματικά, ας πούμε, μπορεί να προτιμήσω έναν άνθρωπο που δεν έχει διαβάσει κανένα. Και πολλές φορές έχω βρεθεί με ανθρώπους που είναι αγράμματοι, που οι άνθρωποι είναι εργάτες, είναι σε κάποιο χωριό, ας πούμε, δεν τους άφησε η ζωή, τέλος πάντων, να το κάνουν. Και μπορώ να σου πω ότι είναι οι πιο καλλιεργημένοι άνθρωποι που έχω γνωρίσει μερικές φορές. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα ρητό που κάτι λέει για το ένα γραμμάριο δράσης που αξίζει όσο πόσα κιλά θεωρίας, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ισχύει αυτό, ότι για μας τουλάχιστον, για τις ιδέες που κουβαλάμε και τα λοιπά, έχει πολύ μεγάλη σημασία η δράση. Εντάξει, πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που είναι χωμένοι στα βιβλία τους και τα διαβάζουν. Εντάξει, μπορεί να βελτιώνει τον εαυτό του. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω για κανέναν κάτι. Αλλά δεν ξέρω, για εμάς, με αυτά που πιστεύουμε και κουβαλάμε στο κεφάλι μας, ναι, πρέπει αυτό να μετουσιώνεται σε κάτι, ας πούμε, σε κάτι πρακτικό. Εντάξει, αυτό στην ουσία, ότι καλό, όταν διαβάζεις, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις κάτι στο κεφάλι σου, σκοπός είναι αυτό να βγαίνει και προς τα έξω. Αν μένει μέσα, δεν έχει, χάνει την αξία του. Δηλαδή, πρέπει να εκφράζεται ο άνθρωπος, ας πούμε, με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι, είναι σαν να είσαι ζωγράφος, ας πούμε, και να ζωγραφείς τα απίστευτα αριστουργήματα, αλλά να τα κρατάς στο υπόγειο του σπιτιού σου. Ναι. Ποια η αξία τους ακριβώς, αν δεν τα βλέπει ο κόσμος, ας πούμε. Να. Έτσι δεν είναι. Για εσάς είναι σημαντική η αισθητική προσέγγιση από το βιβλίο που βγάζετε ή επειδή είναι κυρίως υποκείμενα πολιτικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, εντάξει, παιδιά, τώρα δηλαδή το περιεχόμενο έχει σημασία σε αυτά τα βιβλία, δεν έχει τόσο η αισθητική προσέγγιση. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Είναι στην ίδια, ισορροπούν το ίδιο αυτά τα δύο κομμάτια? Δηλαδή, ξέρω εγώ, το χαρτί, η γραμματοσυρά, το εξώφυλλο. Για εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η αισθητική δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την ελίτ. Δεν είναι κάτι περιττό, δεν είναι κάτι... αφορά την καθημερινή μας ζωή. Δεν έχουμε όλη την ίδια αισθητική. Και δεν μπορείς, ας πούμε, και μάλλον δεν μπορεί να έχει την ίδια αισθητική, ξέρεις, δεν μπορείς, ας πούμε, να βγάλεις ένα δοκίμιο, για παράδειγμα, με αισθητική σκυλάδικου. Δεν έχω τίποτα με τα σκυλάδικα, αλλά θέλω να πω, είναι άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν, κάθε πράγμα πρέπει να φέρει και τη δική του αισθητική σφραγίδα. Για μας έχει σημασία και το να αποκτάει ο κόσμος, ας πούμε, και μια αισθητική άποψη για τα πράγματα και ένα αισθητικό κριτήριο, είναι και αυτό μέσα στην κουλτούρα, μέσα στην μόρφωση του ανθρώπου κτλ. Δεν είναι κάτι αμεληταίο. Εξού και δίνουμε σημασία στο τι χαρτί θα βάλουμε, στο τι γραμματοσειρά θα χρησιμοποιήσουμε, στο τι εξώφυλλο θα σχεδιάσουμε. Βεβαίως, δίνουμε σημασία. Δεν είναι δευτερεύον ζήτημα.
Το πρόβλημα είναι να την αισθητική να την ανάγεις σε πρωτεύων και να κάνεις πολύ ωραία αισθητικά πράγματα αλλά κενά περιεχομένου. Εκεί πια υπάρχει πρόβλημα. Εκεί πέφτει στον ελιτισμό, ας πούμε. Έτσι νομίζω. Αυτό, δηλαδή, επειδή έτσι όπως το έθεσες πριν, τι βαραίνει πιο πολύ, αν το θέτεις τελείως έτσι, είναι ότι λες ότι εντάξει, βαραίνει το περιεχόμενο. Δηλαδή, προτιμώ να βγάλω ένα βιβλίο που έχει κάτι να πει και ας είναι άσχημο, παρά να βγάλω ένα πανέμορφο βιβλίο που δεν έχει τίποτα να πει. Απλά, ευτυχώς στις μέρες μας, δεν είναι αντιθετικά αυτά τα δύο. Παλιότερα, ας πούμε, λόγω όλων αυτών, το πόσο ακριβή ήταν η τυπογραφική μέθοδο, να βάλεις τα στοιχεία ένα-ένα, να κάνεις, να ράνεις, εντάξει, ήταν δύσκολο. Δηλαδή, αν κάτι δεν σ' άρεσε ξαφνικά στο βιβλίο, μπορεί να ήθελες εβδομάδες δουλειά για να το ξαναφτιάξεις. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι μπορείς να φτιάξεις ωραία αισθητικά αποτελέσματα χωρίς να τεινάξεις την μπάγκα στον αέρα και τελικά να έχεις ένα βιβλίο που μετά δεν μπορείς να το δώσεις λόγω τιμής. Γιατί και αυτό είναι, δηλαδή, αυτά είναι τα κριτήριά σου λίγο. Αλλιώς θα βγάζαμε όλα τα βιβλία με τετραχρωμίες, με... Αυτό είναι ότι λες, οκ, okay, μετά θα κάνει αυτό το βιβλίο τόσο ακριβό που δεν θα φτάσει στον τελικό το αποδέχτη. Άρα δεν είναι, ούτε αυτό έχει αξία. Δηλαδή θεωρώ ότι όλα αυτά πρέπει να είναι σε μια ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα καλό περιεχόμενο, πρέπει να μπορείς να το στήσεις αισθητικά καλό και όλο αυτό να μπορεί, ας πούμε, τελικά να φτάσεις στον τελικό αποδέχτη. Δηλαδή ό,τι μόλις βρεις αυτήν την οδό, νομίζω ότι είσαι στο σωστό δρόμο. Ως κυρίως, τέλος πάντων, πολιτικές εκδόσεις, εντάξει. Την επιλογή των λογοτεχνημάτων που δίνετε, πώς την κάνετε, τι πρέπει να έχουμε για να μας αρέσουν εσάς, ας πούμε, πώς προστεί. Η λογοτεχνία είναι λογοτεχνία. Είναι αυτό που λέει η λέξη, είναι τέχνη. Είναι τέχνη του λόγου, του γραπτού λόγου. Ναι, πρέπει να μας αρέσει. Πρέπει να μας αρέσει. Το κριτήριο σε αυτό. Όχι απαραίτητος. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο με εσωτερικά πράγματα, ας πούμε, προσωπικά, θέματα προσωπικά. Αλλά, εντάξει, τώρα άμα το τραβήξουμε και τα προσωπικά πολιτικά είναι. Εντάξει. Όχι όμως ότι θέλουμε να βγάζουμε στρατευμένη λογοτεχνία, έτσι. Δεν νομίζω ότι είμαστε και κανένας από εμάς εδώ πέρα είναι υπέρ, ας πούμε, της καθαρά στρατευμένης λογοτεχνίας, ας πούμε, ξέρεις, πώς δενότανε τα τσάλι, ρε παιδί μου, εκεί. Εντάξει, ούτε κατά είμαστε. Ούτε κατά είμαστε. Έχει και μια αξία αυτό, ιστορική, δεν είναι τώρα, δηλαδή, ούτε να το μηδενίσουμε κιόλας, ας πούμε, ναι. Μην είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω, δεν είναι ότι επιδιώκουμε, ρε παιδί μου, να βγάλουμε μια λογοτεχνία σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ρε παιδί μου, με τους εργάτες εκεί, το αυτό και τα... όχι. Αν το βιβλίο, ξαναλέω, το ίδιο ισχύει και με το δοκίμιο, ας πούμε. Αν είναι καλογραμμένο, αν έχει ωραία γλώσσα, έχει ένα ενδιαφέρον, μια ενδιαφέρουσα πλοκή, ξέρω, η ιστορία του είναι... θα το βγάλουμε. Και σέβεται, είναι... και σέβεται τον άνθρωπο. Ωραία, εντάξει, αυτό, γιατί εντάξει, υπάρχουν όντως βιβλία που κόβονται γιατί, ας πούμε, θεωρούμε ότι δεν σέβεσαι τον άνθρωπο, δηλαδή δεν είναι αν έχεις τη σωστή πολιτική, ας πούμε, άποψη ή όχι. Αυτό. Θέλω να μου πείτε πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο κλάδο του βιβλίου και πώς ήταν όταν ξεκινήσατε. Είναι καλύτερα, είναι χειρότερα, είναι διαφορετικά, διαφορετικά θα είναι σίγουρα. Πώς είναι. Κοίταξε να δεις, ο κλάδος του βιβλίου είναι, καταρχάς είναι ο κλάδος που εμφανίστηκε αυτό που λέμε κρίση νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Νωρίτερα. Από τους υπόλοιπους, από το... Δηλαδή τα πρώτα σημάδια της κρίσης, ας πούμε, στον κλάδο του βιβλίου ήδη από τα μέσα του 2006, νομίζω, άρχισαν να αχνοφαίνονται. Τη στιγμή τότε, δηλαδή, που η υπόλοιπη κοινωνία δεν είχε πάρει χαμπάρι τίποτα. Και εντάθηκε και το 7 και το 8, ας πούμε, πριν ακόμα σκάσει
η επίσημη έναρξη, ας πούμε, της κρίσης στην Ελλάδα. Κοίταξε, έχει χτυπηθεί ο κλάδος, έχουν κλείσει πολλά μαγαζιά και εκδοτική και βιβλιοπωλεία. Έχουν χάσει τη δουλειά τους πάρα πολλοί άνθρωποι. Γενικά δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση. Και πάντα μιλάμε από τη σκοπιά των εργαζομένων, έτσι. Δεν είναι πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε φαινόμενα απληρωσιάς, χρωστούμενων μισθών κτλ. Όλα αυτά υπάρχουν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχει μία τάση να γίνονται αλυσίδες, ειδικά στο λιανεμπόριο, ας πούμε, στο βιβλιοπωλείο. Υπάρχει αυτή η τάση. Δεν μπορώ να πω ότι έχει παγιωθεί, ότι έχει λήξει, ας πούμε, αυτό. Δεν ξέρω αν θα παγιωθεί και αν θα λήξει. Πάντως υπάρχει μια τέτοια τάση. Τώρα, ναι, υπάρχουν και άλλα θέματα, ξέρεις, αυτά τα αγοραία, ας πούμε, τα ζητήματα της, αυτού που όλοι λένε αγορά, ας πούμε, ξέρεις, το πώς λειτουργεί και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ξέρω αν θέλουμε Νομίζω είναι πολύ εξειδικευμένα, ναι, αυτά, πολύ, αλλά έτσι να προσθέσω μερικά πράγματα και που ίσως είναι πιο ιδιαίτερα στο χώρο του βιβλίου σε σχέση με αυτό, είναι ότι στο χώρο του βιβλίου εμείς είχαμε το καλό ότι από το 2004 και μετά εμείς δεν είχαμε σύμβαση, υπογράφαμε τη σύμβαση του εμπορίου. Πηγαίναμε μαζί με τους εμποροϋπάλληλους. Από το 2004 και μετά βασικά υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση, η οποία ήταν και καλή. Δηλαδή, επειδή οι εκδότες τότε είχαν φτάσει στη διαιτησία και αυτοί φανταζόντουσαν ότι ακόμα μπορούμε να μην υπογράψουμε και αντί να ασχοληθούν να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους, αυτοί λέγανε το γιατί να υπογράψουμε. Οπότε τελικά ο διαιτητής πέρασε τα περισσότερα αιτήματά μας, γιατί σου λέει τέτοιοι είστε. Και ας πούμε ξαφνικά βρέθηκαν οι βιβλιοϋπάλληλοι να δικαιούνται, ας πούμε, επίδομα πτυχίου που δεν ήταν, για επιδόματα για οθόνες, για ξένες γλώσσες και αυτά. Τέλος πάντων, και βρέθηκαν αρκετοί άνθρωποι με αρκετά μεγάλες αυξήσεις. Καλά, στην πρώτη δεν το συζητάω. Αλλά και επί σειρά ετών, επειδή πιέζαμε, παίρναμε καλές αυξήσεις για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, μπορεί να υπογράφαμε τη δεύτερη-τρίτη σύμβαση καλύτερη σε ποσοστά, ας πούμε. Δηλαδή, κάτι 5-3 που τώρα πρέπει να ακούγονται μυθικά, ας πούμε, στη μετακρίσιμη εποχή. Οπότε, ας πούμε, για τον κόσμο αυτό ήταν καλά, γιατί είχε φτάσει να μπορεί να παίρνει έναν πιο αξιοπρεπή μισθό από ό,τι, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίρναμε την παλιά σύμβαση το 2010. Να μην πω ότι ήμασταν και από τα λίγα σωματεία που υπογράψαμε με τα αφεντικά το 2000. Βρήκαμε μια σύμβαση το 2011, την οποία δεν τη σφράγισε ποτέ το κράτος. Δεν την υπέγραψαν ποτέ, έμεινε έτσι στον αέρα. Παρότι τα αφεντικά είχαν δεχτεί, τέλος πάντων, που τώρα δεν δέχονται. Τώρα είναι μια άλλη. Υπάρχει το άλλο ζήτημα τώρα, ότι επειδή έχουν γίνει και περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις και δεν έρχονται για να συνεχίσει να γίνει κουβέντα για τη σύμβαση. Οπότε το ένα σκέλος είναι αυτό, ότι ξαφνικά, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι παίρνουν ένα φυσιολογικό μισθό, μετά μπορούσαν να παίρνουν ένα πολύ μικρότερο με την κατάργηση μέσω του μνημονίου. Και το άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, νομίζω, που αφορά το χώρο του βιβλίου και μόνο, που δεν είναι αλλού, είναι αυτό της ενιαίας τιμής, η οποία καταργήθηκε και τώρα ξανάρθε με ένα καινούριο νόμο. Θα σου πω, η ενιαία τιμή γενικά είχε το καλό ότι προστάτευε τα μικρά, τα περιφερειακά και τα βιβλιοπωλεία της επαρχίας. Τα οποία, ας πούμε, όταν καταργήθηκε αυτή, γιατί το λέω μήπως κάποιος δεν ξέρει τι είναι ο νόμος της ενιαίας τιμής. Ο νόμος της ενιαίας τιμής, ο παλιός τουλάχιστον, επέτρεπε να κάνεις μέχρι 10% στα βιβλία που έχουν εκδοθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Έκπτωση. Μέχρι 10% έκπτωση. Αποτέλεσμα ήταν ότι πρακτικά, ας πούμε, και το public, ας πούμε, μπορούσε να πουλάει στην ίδια τιμή με τον μικρό βιβλιοϋπάλληλο στην Καρδίτσα. Άρα ο άλλος δεν είχε κανένα νόημα να πάει στο public. Όταν καταργείται όμως, καταλαβαίνουμε όλοι ότι το public, ας πούμε, τους περισσότερους εκδότες θα πιέσει ότι εγώ σου κάνω μεγαλύτερη έκπτωση. Θα έχει μεγαλύτερη έκπτωση στον πελάτη, ενώ αυτός που παίρνει το ίδιο ποσοστό
πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο μικρός βιβλιοπωλείας. Οπότε πάρα πολλά βιβλιοπωλεία με αυτόν τον τρόπο κλείσανε στην επαρχία. Αυτό τώρα όμως είναι πρόβλημα και για μικρούς εκδοτικούς οίκους όταν πας να διακινήσεις τα βιβλία σου. Δηλαδή γενικά αυτό το πράγμα που μαζεύονται σε μια αλυσίδα δεν είναι καλό για μικρούς εκδοτικούς οίκους. Γιατί μετά ο άλλος θέτει τους όρους. Δηλαδή ο άλλος μετά μπορεί να σου πει ότι ξέρεις τι, για να σε βάλω στον πάγκο θέλω αυτό ή θέλω εκείνο, ας πούμε. Τέλος πάντων, νομίζω μην πλατιάσουμε άλλο, αλλά νομίζω είναι κατανοητό λίγο το πώς το βάλαμε. Άρα και εσείς για αυτούς τους λόγους, ας πούμε, φτιάξατε και βιβλιοπωλείο, που να διεκτείνετε τα βιβλία σας, όχι μόνο βέβαια τα δικά σας, και άλλο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι το βιβλιοπωλείο κάπως μας προέκυψε χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει. δηλαδή η αρχική ιδέα ήταν να βρούμε ένα χώρο, να στεγάσουμε τις εκδόσεις και να μπορούμε να βρισκόμαστε και να από εκεί να ξεκινάμε να διακινούμε τα βιβλία κτλ. Και πιάσαμε στην αρχή το εδώ Ερεσού ήμασταν. Ένα μικρό μέρος, ας πούμε, για αυτό το λόγο. Αλλά κάπως στην πορεία, όταν το φτιάχναμε δηλαδή και τα λοιπά, κάπως, ξέρεις, μας βγήκε και κάναμε και βιβλιοπωλείο. Έτσι κάπως χωρίς να το πολύ σκεφτούμε. Σε καλό μας βγήκε. Μια που αναφερθήκατε πριν και νομίζω πιο πολύ ο Νίκος για το θέμα της διακίνησης των βιβλίων, ωραία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, θα ήταν μάλλον, και δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί αυτό από τους εκδότες που βγάζει τα μια ριζοσπαστική σκέψη, το να μπορούσε ας πούμε, να δημιουργηθεί ένα. Να έχετε μια αυτονομία στη διακίνηση των βιβλίων σας. Εσείς και άλλες εκδόσεις, ξέρω εγώ. Που υπηρετούν τη ριζοσπαστική σκέψη. Και να μην είναι μόνο, ξέρω εγώ, οι μαυροκόκκινες, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, είναι ένας χώρος διακίνηση μαζικός όλων των εκδόσεων αυτών, οι καταλήψεις που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχουν πλέον. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Ναι. Αν έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, βασικά. Κοίταξε να δεις. Τα τελευταία 3 χρόνια γίνεται μια προσπάθεια και αρκετά σοβαρή. Κατά την άποψή μου, έχει δημιουργηθεί ένα πράγμα το οποίο το λέμε σύμπραξη εκδοτικών εγχειρημάτων. Εκδοτικών εγχειρημάτων. Έχουμε κάνει και 3 εκθέσεις βιβλίου. Κάνουμε κάθε χρόνο το καλοκαίρι, που τους ονομάζουμε θερινό βιβλιοστάσιο, οι οποίες είχαν και οι 3 μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα η τελευταία είχε εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία. Αυτή που έγινε το 2019, το καλοκαίρι. Μέσα λοιπόν στις συναντήσεις που γίνονται, εκεί συμμετέχουν, είναι ένα σχήμα αρκετά χαλαρό. Δεν είναι κάποια, ας πούμε, δεν είναι κάποιος σύλλογος εκδοτών, έτσι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ένα σχήμα αρκετά χαλαρό που συμμετέχουν αρκετά εκδοτικά εγχειρήματα, δεν λέω εκδοτική εκεί, εξού και βάλαμε και στο όνομα τη λέξη εγχειρήματα. Μέσα λοιπόν στις συναντήσεις που κάνουμε, ναι, συζητιώνται όλα αυτά. Συζητιώνται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία να μετουσιωθούν σε πράξη. Για πολλούς και διάφορους λόγους που νομίζω δεν είναι της παρούσης τώρα να τους αναφέρουμε. Νομίζω όμως ότι γενικά τα πράγματα γίνονται, ξέρεις, όταν έρχεται η ώρα τους να γίνουν. Δηλαδή όσο και να τα προσπαθείς και να τα παλεύεις και να τα συζητάς, αν δεν έχει έρθει, αν δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να γίνουνε, δεν γίνονται, ή και αν γίνουν, ξέρεις, υποκαθεστώς πίεσης, ας πούμε, κάποια στιγμή θα χαλάσει το πράγμα. Πάντως το συζητάμε μεταξύ μας και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τη βρούμε την άκρη.
Εντάξει, κοίτα, και μόνο που γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, ας πούμε, τα βιβλιοστάσια, ας πούμε, και εκεί είναι ένα είδος διανομής και αυτό, ούτως ή άλλως, ας πούμε. Γιατί έρχεσαι σε επαφή με κοινό και πλάκα-πλάκα, δηλαδή, είναι μια από τις τρεις εκθέσεις που γίνονται. Δηλαδή, μία που κάνει ο Σύλλογος Εκδοτών και αυτή, ας πούμε, το παζάρι και αυτό. Δεν είναι, δηλαδή είναι σημαντικό, ας πούμε, δεν είναι λίγο το τι τελικά καταφέρνει και γίνεται. Και αυτό, εντάξει, νομίζω ότι θα συνεχίσει να είναι ένας θεσμός που έχει πάει καλά, δηλαδή, οπότε νομίζω θα συνεχίσει να γίνεται για αρκετά χρόνια αυτό το πράγμα. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Δηλαδή, πάει τόσο καλά... Την πρώτη χρονιά έτυχε που το διοργανώσαμε το 17, μια εβδομάδα πριν να έχει διοργανώσει στον ίδιο χώρο ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου, ας πούμε, έκθεση. Μια εβδομάδα πριν από εμάς, η οποία πήγε άπατη. Και μια εβδομάδα μετά κάνουμε εμείς το θερινό βιβλιοστάσιο και γίνεται χαμός. Κάτι δείχνει και αυτό. Κάτι δείχνει και αυτό. Λειτουργείτε με συνέλευση. Σωστά. Καταρχάς δεν έχω ρωτήσει πόσοι είστε. Έξι. Πόσοι είστε. Έτσι. Ωραία. Πόσο νιώθετε, θεωρείτε ότι... Είναι προβοκατόρικη η ερώτηση, το λέω από τώρα. Ότι η συνέλευση ως διαδικασία παρακολεί κάποια πράγματα που θα μπορούσαν, ξέρω εγώ, να γίνουν πιο σύντομα ή να γίνουν διαφορετικά ή να γίνουν, ξέρω εγώ, αλλιώς. Και πόσο ασφαλής είναι αυτή η διαδικασία για ένα, ας πούμε, εκδοτικό εγχείρημα που συμπληρώσω ότι είναι και για σας, ας πούμε, αν δεν είναι το αποκλειστικό, είναι και κάποιος τρόπος επιβίωσης, δηλαδή, που μπορείτε να ζείτε. Δεν είναι μια πολιτική ομάδα που μπορεί να συζητάει. Ναι. Επιμείνες ένα θέμα. Κοίταξε να δεις, επειδή εμείς είμαστε όλοι μας πολλά χρόνια στον κλάδο, ξέρουμε τόσο καλά τη δουλειά μας, ο καθένας στον τομέα του, που πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να τα πει καμία συνέλευση για να γίνουν. Η συνέλευση συζητάει άλλα πράγματα. Δηλαδή, η συνέλευση δίνει περισσότερο τις γενικές κατευθύνσεις, το πώς θα κινηθούμε. Τα υπόλοιπα, τα πιο πρακτικά, εδώ είμαστε κάθε μέρα, τα συζητάμε, της ουσίας κάνουμε μια καθημερινή συνέλευση, ας πούμε. Εδώ είμαστε, όλοι μαζί βρισκόμαστε και αν λείπει κάποιος, τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα η συνελευσιακή λειτουργία, όχι. Δεν είναι πρόβλημα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν βέβαια σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των μελών, ας πούμε, μια συνέλευσης, έτσι. Γιατί εκεί πέρα αλλάζει το πράγμα. Αλλά... Ναι, αυτό. Αυτό. Σε πρακτικό όμως επίπεδο δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να μου πει εμένα κάποιος που κάνω τα γραφιστικά, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να κάτσεις να σελειδοποιήσεις. Είναι αυτονόητο. Δηλαδή, είπαμε ότι θα βγάλουμε το βιβλίο, ναι, αύριο το πρωί πρέπει να κάτσω να σελειδοποιήσω. Πώς θα γίνει τώρα. Δεν είναι... ή να πει του Νίκου, ξέρεις κάτι, πρέπει να πας να πουλήσεις. Ναι, πρέπει να πάει να πουλήσει. Το ξέρει από μόνος του, το κάνει. Δηλαδή... Κοίτα, αυτό είναι ότι βασικά τα πρακτικά οργανώνονται πιο εύκολα και τέτοια. Δηλαδή η συνέλευση παίρνει τις κατευθυντήριες γραμμές. Πρακτικά, εντάξει, πιθανόν να είμαστε πολύ τυχεροί, αλλά επειδή γενικά συμφωνούμε στις κατευθυντήριες γραμμές ή για να είμαι πιο τέτοιο, ότι θεωρώ ότι τις περισσότερες φορές όταν δεν συμφωνείς, έχεις κάτι άλλο, ο καθένας έχει κάτι άλλο στο κεφάλι του.
Ωραία. Επειδή έχουμε το ίδιο πράγμα πάνω κάτω στο κεφάλι μας, δηλαδή ότι θέλουμε αυτό το πράγμα να είναι συνεργατικό, ότι θέλουμε να πηγαίνει καλά, για να είναι συνεργατικό πρέπει λίγο να βρούμε και μια μέσοδο σε κάποια πράγματα. Γενικά πάντως δεν είναι. Έχουμε σε απειρολέγιστα πράγματα έχουν υπάρξει διαφωνίες, ας πούμε, και δεν είναι... Δηλαδή γενικά τσουλάει, δεν έχουμε, ενώ ομολογώ ότι είμαι ένας άνθρωπος επειδή που έχω δει, ας πούμε, συνελεύσεις να πηγαίνουν και να πηγαίνουν και να μην πηγαίνουν πουθενά τελικά, ας πούμε. Γιατί κάθεσαι να θεωρώ ότι συνήθως κάθεσαι να δηλήσεις τον κόνοπα. Αυτή είναι η τέτοια. Δηλαδή το αν θα βάλουμε εδώ το κόμμα ή αυτές είναι συνήθως. Δυστυχώς αυτές είναι οι διαφωνίες, ας πούμε. Είναι ουσιαστικές, αλλά δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να γίνουν δύο σχήματα, δεν ξέρω όταν είναι ουσιαστικές. Δηλαδή αυτό το αντιεμπαρευματικό που έχω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνω ότι είναι δύο τέτοιες που δεν μπορούν να συνυπάρξουν απαραίτητα μαζί, ας πούμε. Δεν ξέρω, αλλά προσωπικά, ας πούμε, δεν έχω αυτό το. Δεν έχω ένα, το λέω σαν έναν άνθρωπο που έχω ζήσει πολλές τέτοιες διαδικασίες και συνήθως είμαι στο συνέλευση. Δεν το έχω εδώ πέρα. Κοίταξε, είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι πια. Θέλω να πω, δεν είμαστε εικοσάριδες που ξέρεις που τρέχουν οι ορμόνες μας, ας πούμε, και αυτό. Καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι, ναι ρε παιδί, ακόμα και αν δεν πολύ συμφωνούμε και με κάτι, δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα να κάνουμε και ένα βήμα πίσω για να προχωρήσει, ας πούμε, δηλαδή... Από ένα σημείο και μετά, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το καταλαβαίνεις, ότι δεν χάθηκε ο κόσμος να πας λίγο πιο πέρα και να προχωρήσουν τα πράγματα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, είπατε και πριν ότι έχετε διάφορες ειδικότητες. Τις είχατε και από πριν, φαντάζομαι, στο επειδή έχετε χρόνια, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα. Έχετε άποψη ο ένας για το αποτέλεσμα του άλλου, δηλαδή τα συζητάτε αυτά. Έχετε γνώμη για αυτό που γνώμη. Εντάξει, ενώ, δηλαδή, εσύ, ας πούμε, στην γραφή σας, θα σου πούνε οι υπόλοιποι ότι ξέρεις κάτι ρε Κώστα, αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, δεν είχαμε πει έτσι, δεν είναι, ξέρω εγώ, ωραίο, ή δεν ξέρω εγώ τι, και αντιστοίχως εγώ στον Νίκο, στους υπόλοιπους, που γίνεται αυτό. Κάτσε να ξεκινήσω εγώ τώρα, γιατί μην τον βάλουμε να τα λέει μόνος του. Κοίτα, ας πούμε, γιατί εδώ στο βιβλιοπωλείο είναι πιο εύκολο, γιατί είμαστε αρκετοί, οπότε πάνω στη δουλειά ξέρεις, πάντα θα πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε αυτό έτσι, να κάνουμε το άλλο. Οπότε, ακόμα και αν δεν το συζητάμε όλοι, το συζητάμε κάποιοι. Ούτως ή άλλως και εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, γίνεται μια κριτική ότι, όπα, ξέρω εγώ, να το αλλάξουμε. Τώρα, για τα γραφιστικά που είναι πιο δύσκολα, ας πούμε, γιατί προφανώς ο Κώστας κάπου αλλού, ας πούμε, γιατί αν έρθει εδώ, δεν θα σε ελληνοποιήσει τίποτα, ας πούμε, που είναι κέντρο διερχομένων, προφανώς θα κάνει κάπου μόνος του. Αλλά, ας πούμε, πάντα και με τον Κώστα έχουμε μια... δηλαδή, αν δεν μπει από εμάς κάποιος κάποια ιδέα, ας πούμε, και φτιάξει ο Κώστας, ας πούμε, κάποια εξώφυλλα, πάντα, ποτέ δεν φτιάχνει ένα, φτιάχνει 3-4 minimum, ωραία, και που επιλέγουμε. Και το ότι επιλέγουμε δεν σημαίνει ότι είναι όσο έχει και τέρμα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε και σχόλια πάνω σε αυτό, ότι okay, αυτό είναι ωραίο, αλλά δεν είναι βανάγνωστο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπολείπεται σε κάτι. Άρα, δηλαδή, το ταλαιπωρείτε, δηλαδή. Ναι, okay, τον ταλαιπωρούμε, αλλά ούτως ή άλλως. Εντάξει, και για τον Κώσταν καλύτερα, γιατί επειδή εσύ το έχεις έτσι στο κεφάλι σου, δεν σημαίνει ότι και ο άλλος βλέπει έτσι. Όταν τελικά το δουν 3-4 μάτια, αντιλαμβάνεσαι και καλύτερα τι βλέπουν οι άλλοι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα το ότι γενικά στη συνελεύση είμαστε, γιατί αντιλαμβανόμαστε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και αν εγώ προτείνω ένα βιβλίο και λέω, παιδιά, αυτό θα πάει τρελά, αν μου πούνε όλοι οι άλλοι ότι δεν θα τέτοιο, λέω, εντάξει, τρεις που ξέρω δεν θα τα αγόραζαν. Μάλλον δίκιο έχουνε. Δηλαδή, έχεις ένα feedback, το πώς το βλέπει ο άλλος γενικά. Οπότε είναι καλό και για σένα, δηλαδή. Μαθαίνεις κιόλας γενικότερα. Κάπου ο Νίκος όλα. Ωραία, θέλετε να μου πείτε τα έσω, τα βιβλία, πώς τα διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, κάποιο τρόπο παίρνετε λεφτά. Είναι ισότιμα, ας πούμε, χαρισμένα, είναι... Δεν ξέρω πώς το κάνω. Κοίταξε, μέχρι στιγμής οι αμοιβές μας
είναι, μάλλον το, αυτό που διέπει τις αμοιβές μας είναι ίση αμοιβή για ίσο χρόνο εργασίας. Έτσι. Αυτό το είχαμε βάλει στην αρχή επειδή καταλαβαίνεις σε ένα εγχείρημα που ξεκινάει έτσι όπως ξεκινήσαμε εμείς, χωρίς κεφάλαιο, χωρίς τίποτα κτλ. Δεν μπορεί τον πρώτο καιρό να πούμε «ΟΚ, παίρνουμε 500 ευρώ μισθό, 800 ευρώ μισθό». Από πού ακριβώς θα βγει αυτός ο μισθός. Άρα, είπαμε, θα παίρνουμε τόσο την ώρα, άρα όσες ώρες δουλεύουμε, δουλεύει ο καθένας, αμείβεται έτσι. Δεν υπάρχουν διαφορές στην ωριαία αμοιβή, ας πούμε. Τώρα, αν κάποιος δουλέψει περισσότερες ώρες, θα πάρει κάποια χρήματα περισσότερα. Αν δουλέψει λιγότερες, θα πάρει κάποια χρήματα λιγότερα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια ισορροπία, έτσι. Δεν έχουμε κάποιον που δουλεύει πολλές ώρες παραπάνω, άρα παίρνει πολύ περισσότερα χρήματα, από κάποιον άλλον που δουλεύει πολύ λιγότερες, άρα παίρνει πολύ λιγότερα. Υπάρχει μια... τα έχουμε φέρει δηλαδή με έναν τρόπο να παίρνουμε πάνω κάτω όλοι τα ίδια. Νομίζω όμως ότι πια, Νίκο, τι λες και εσύ, ναι, ότι φτάνουμε στο σημείο που πια θα παίρνουμε έναν μισθό κανονικό βρέξει χιονίσει χωρίς να είμαστε στην τέτοια της ωριέας. Είναι ένας πάγιος μισθός, ας πούμε, πια νομίζω φτάσαμε σε αυτό το σημείο μετά από τόσα χρόνια. Αυτό και να πούμε και το εξής. Ας υποθέσουμε ότι πάει εξαιρετικά καλά το εγχείρημα τα επόμενα χρόνια και ότι μπαίνουν και πολλά λεφτά εδώ μέσα. Αυτό που έχουμε πει και εξ αρχής από γεννήσεως, ας πούμε, είναι ότι όσο καλά και να πάει, εμάς οι απολαβές μας δεν θα ξεπερνάνε κάποιο όριο. Δηλαδή, όχι, δεν θα πάρουμε ούτε Mercedes ούτε βίλες, ας πούμε, από αυτό το πράγμα. Αν υποθέσουμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε, ας πούμε, έτσι, θα παίρνουμε έναν αξιοπρεπή μισθό, θα παλεύουμε για να πάρουμε έναν αξιοπρεπή μισθό που να μπορούμε να ζούμε ανθρώπινα, χωρίς πίεση κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Το καθένας έχει και τα δικά του κριτήρια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αξιοπρεπής μισθός για κάποιον και τι σημαίνει για μένα. Ανάλογα και με τις διεκδικήσεις του εργατικού κινήματος, να σου το πω έτσι. Αν το εργατικό κίνημα, ας πούμε, διεκδικεί 1.000 ευρώ μισθό, ας πούμε, ναι, αυτό θα είναι το δικό μας το πλαφόν, ας πούμε. Να παίρνουμε 1.000 ευρώ μισθό. Λέω τώρα, τα ποσά είναι τελείως... Ανεβοκατεβαίνουν, ναι. Ναι, αλλά... Εντάξει, όχι ακριβώς, εντάξει, γιατί ήταν, τώρα για να τα λέμε όλα, ήταν 1.400 ήταν, έλεγε ο σύλλογος. Μετά το γυρίσαμε στο 30 ώρες εργασίας 900, που ήταν κατ' επιλογή, γιατί το θεωρούσαμε στο σύλλογο, τέλος πάντων, όχι εδώ. Το θεωρούσαμε δίκαιο, γιατί με την έννοια ότι εφόσον, ας πούμε, λόγω της κρίσης υπάρχει λιγότερη δουλειά, ας μοιραστούμε αυτή τη λιγότερη δουλειά, ας πούμε. Εντάξει. Λοιπόν, τι να προσθέσω εγώ? Να προσθέσω ότι και αυτό ίσως έχει έναν ενδιαφέρον για κάποιον που θέλει να κάνει ένα αντίστοιχο εγχείρημα, συνεργατικό με αυτή την έννοια, όχι απαραίτητα εκδοτικό, ότι ακριβώς επειδή το εγχείρημα ξεκίνησε χωρίς κεφάλαιο, στην ουσία ο κόσμος που πρωτοδούλεψε εδώ κεφαλοποίησε την εργασία του. Δηλαδή για κάποιους μήνες δεν πληρώθηκε κανένας τίποτα. Ωραία. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, ειδικά για κάποιους που σκέφτονται να ξεκινήσουν και σκέφτονται δεν έχω κεφάλαιο. Αν αυτό που θέλουν να κάνουν, γιατί εντάξει υπάρχουν πράγματα που θέλουν ένα μεγάλο αρχικό κεφάλαιο. Αν αυτό που θέλουν να κάνουν δεν έχει αρχικό κεφάλαιο, αλλά έχει εργασία πολύ, να ένας τρόπος. Αυτό ήταν το ένα. Κάτι ακόμα ήθελα και τώρα νομίζω το έχω ξεχάσει. Συμβαίνει και αυτά. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Αλλά άμα το θυμηθείς... Αν το θυμηθώ, θα το προσθέσω. Okay.
Ειδικά οι νέοι, μάλλον, λέω εγώ τώρα πιστεύω, ότι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό διαβάζουν από PC, από tablet, ξέρω εγώ, από τέτοια πράγματα. Διαβάζουν. Τέλος πάντων, έχουν συνηθίσει κάπως να τα περνάνε, ξέρω εγώ, έτσι, κάπως. Εσείς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή υπάρχει περίπτωση το έντυπο βιβλίο να εξαφανιστεί? Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Δεν μπορώ να δώσω απάντηση. Αυτό που ξέρω όμως είναι το εξής, ότι και δεν είναι ότι είμαι τεχνοφοβικός ή είμαι κάποιας παλιάς σχολής και τα λοιπά. Νομίζω όμως ότι επειδή οι υπολογιστές, τα τηλέφωνα, αυτά τα μαραφέτια όλα έχουν στον σκληρό πυρήνα της δημιουργίας τους, δηλαδή έχουν δημιουργηθεί για αυτό το πράγμα, την έννοια της ταχύτητας, δεν μπορούν να μεταφέρουν την γνώση όπως μπορεί να τη μεταφέρει ένα βιβλίο. Τη γνώση, παύλα, και την αισθητική απόλαυση του, την απόλαυση της ανάγνωσης, όπως μπορεί να τη μεταφέρει ένα βιβλίο. Αυτά τα μηχανήματα έχουν δημιουργηθεί για να μεταφέρουν πληροφορία και όχι γνώση. Και μάλιστα υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό με ποιο τρόπο την μεταφέρουν αυτή την πληροφορία, γιατί όλο αυτό το τσουνάμι πληροφορίας, ας πούμε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το διαχειριστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και με ποια κριτήρια, ας πούμε, μπορεί να πάρει την πληροφορία πραγματικά που θέλει ένας άνθρωπος. Το βιβλίο από την άλλη είναι ένα αντικείμενο που απαιτεί το χρόνο του. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις, να το απολαύσεις, να διαβάσεις, να του αφιερώσεις κάποια ώρα για να το κάνεις. Ακόμα και στο μετρό μέσα που διαβάζεις, παιδί μου, θέλει αυτό το χάιδεμα, ας πούμε. Είναι άλλης λογικής. Γι' αυτό νομίζω ότι πιο εύκολα μεταφέρει στον άνθρωπο τη γνώση διαμέσου της απόλαυσης του διαβάσματος. Το άλλο δεν έχει για μένα κάποια απόλαυση, το να σκρολάρεις, ας πούμε, και να... Παρ' όλα αυτά, εγώ είμαι ένας άνθρωπος 53 χρονών, έχω μεγαλώσει διαφορετικά, δεν ξέρω σήμερα οι άνθρωποι, τα νέα, τα παιδιά, ας πούμε, οι νεότερες ηλικίες, πώς το βλέπουν. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχοντας, το βλέπω, το παρατηρώ στα λεωφορεία και στο τρένο, ας πούμε, ότι έχοντας το κινητό μπροστά τους οι άνθρωποι, δεν βλέπω να στέκονται και να διαβάζουν κάτι. Βλέπω μόνο να κυλάνε την οθόνη και να περνάνε μπροστά τους εικόνες και γράμματα. Τι καταλαβαίνουμε τώρα από αυτό, δεν ξέρω. Ο Νίκος είναι νέα γενιά. Ο Νίκος είναι πιο... λίγο πιο νέα. Του είναι πιο οικία η τεχνολογία. Και είμαι και πιο εξοικειωμένος με τεχνολογία, εντάξει, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Εγώ πρώτα απ' όλα να πω ότι έχω e-reader κανονικά. Το οποίο βολεύει για μένα, γιατί είναι εργαλείο δουλειάς. Γιατί παλιά ένας εκδοτικός οίκος θα ζητούσες ένα review copy και θα σου έστελνε με το ταχυδρομείο ένα βιβλίο. Πια κανένας εκδοτικός οίκος δεν το κάνει, γιατί δεν θέλει να υπομειστεί το κόστος γι' αυτό. Σου στέλνει ένα email με ένα PDF ή κάτι αντίστοιχο, ή ένα Word ή ένα ό,τι στείλουν, τέλος πάντων. Οπότε πρακτικά εγώ των πραγμάτων, ή άνθρωποι που φέρνουν τα βιβλία τους που τα έχουν γράψει ήδη, πάλι θα σου φέρουν ή ένα Word ή ένα PDF. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να το διαβάσεις κάπου. Το να το τυπώσεις σε χαρτί, έχω καταλήξει ότι είναι τόσο αντιοικολογικό που δεν θέλω να το κάνω. Οπότε πρακτικά για μένα το πιο βατό ήταν αυτό, ένα e-reader. Οπότε καλώς κακώς το χρησιμοποιώ σαν εργαλείο δουλειάς, ας πούμε. Τώρα, αν με ρωτήσεις, προτιμάς αυτό ή προτιμάς ένα φυσικό βιβλίο? Προτιμώ ένα φυσικό βιβλίο. Αλλά αν δεν έχεις την επιλογή,
Εντάξει, ναι, είναι μια λύση. Και δεν τα θέτω απαραίτητα και αντιθετικά. Δηλαδή, ας πούμε, ένα πράγμα που είναι ενδιαφέρον γιατί μπλέκει και άλλες παραμέτρους. Διάβασα πρώτη φορά τον Εκκλησιαστή. Τον διάβασα σε ένα ταμπλετάκι, η αλήθεια είναι. Γιατί οι συγγραφείς το δίνανε στα αγγλικά, ας πούμε, το δίνανε δωρεάν στο site τους. Ως Q, τέλος πάντων, το αγγλικό. Παρόλα αυτά, επειδή μ' άρεσε το βιβλίο, μπορεί να έχω αγοράσει και 4-5 μετά. Δηλαδή, εγώ μπορεί να μην το διάβασα σαν φυσικό βιβλίο, αλλά έκανα δώρο επειδή μ' άρεσε το βιβλίο. Και αυτό θεωρώ ότι το βιβλίο, εντάξει, τώρα κανένας δεν είναι θεός, η δικιά μου σοφία τώρα, ωραία. Λέω, τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια, δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση να γίνει πιο πολύ είδος πολυτελείας από ότι είναι τώρα. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση να διαβάζεις, ας πούμε, περισσότερο σε κάτι άλλο και τα βιβλία να είναι πιο πολύ προσαρμοσμένα προς δώρα, τα τυπωμένα βιβλία, να είναι πιο πολύ για δώρο, για κάτι πιο ιδιαίτερο, για κάποιο που σου αρέσει περισσότερο για κάτι. Αυτό είναι πιθανό σενάριο. Αλλά νομίζω ότι για τα επόμενα 50 χρόνια δεν κινδυνεύει το βιβλίο να εξαφανιστεί. Δεν ξέρω, αλλά αυτό που είπε ο Νίκος, ότι είναι ένα εργαλείο δουλειάς, δηλαδή το είπε νομίζω ο Νίκος, το reader ας πούμε και το τέτοιο, δηλαδή, γιατί προφανώς όταν σου έρχεται ένα βιβλίο από κάποιον συγγραφέα ή από έναν ξένο εκδοτικό οίκο που θες να το βγάλεις, δεν το διαβάζεις για να το απολαύσεις, του ρίχνεις μια ματιά να δεις τι λέει και αν θα το βγάλεις ή όχι. Άρα είναι αυτό, ακριβώς αυτό το ρόλο παίζει το μηχανάκι, ας πούμε. Κοίτα, εντάξει, εγώ έναν εργαλειακό. Εγώ δεν θα πω ότι δεν το απολαμβάνω ως βιβλίο. Εντάξει, απλά, εντάξει, είναι λογικό. Δηλαδή, όταν πάρω τώρα αυτό, έχω άλλη αίσθηση. Δηλαδή, είναι η αφή, είναι η μυρωδιά. Είναι μια πιο πολύπλευρη εμπειρία, ας πούμε. Έχεις μια άλλη, είναι ένα αντικείμενο, είναι... Δεν ξέρω, δηλαδή υποθέτω ότι όσοι διαβάζουν το αντιλαμβάνονται αυτό που λέω, ας πούμε, γιατί τώρα δεν μου έρχονται και εμένα οι λέξεις να το πω ακριβώς. Είναι αυτό, ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν σημαίνει όμως, δηλαδή σου λέω και το άλλο έχει μια απόλαυση, αυτό έχει μια μεγαλύτερη όμως. Είναι αυτό ρε παιδί μου που εμείς παίρνουμε το βιβλίο και όχι εμείς, δηλαδή εμείς εδώ, αλλά ναι. Τους βλέπεις, δηλαδή μπαίνουν μέσα, παίρνουν το βιβλίο, και εγώ το κάνω και ο Νίκος το κάνει και εσύ το κάνεις και ο Χάρης το κάνει, το παίρνουν και το μυρίζουν. Το παίρνεις και το μυρίζεις, έτσι. Εντάξει, έρχονται επίσης εδώ, όταν έρχονται από το τυπογραφείο, ας πούμε. Έχεις το άγχος να ανοίξεις το περιτύλιγμα, ας πούμε, ξέρω, συνήθως είναι τυλιγμένα με κάποια... κακή έκτυπα φύλλα. Οπότε έχει το άγχος να τέτοιο να το πάρεις να δεις, ας πούμε, έχει τυπωθεί ωραία, έχει τέτοιο. Είναι μια άλλη εμπειρία. Αλλά σίγουρα. Ναι. Είναι μια άλλη εμπειρία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι έχει μέλλον. Μπορεί να έχει ένα πιο περιορισμένο μέλλον, να είναι λίγο πιο είδος πολυτελείας. Σου λέω σε 50 χρόνια, όχι τώρα, αύριο, μεθαύριο. Αλλά θεωρώ ότι έχει μέλλον. Αναφέρθηκε πριν ο Κώστας για το νομικό πλαίσιο κατά το οποίο στήσατε, ας πούμε, τις εκδόσεις του συναδέλφων. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως, ας πούμε, ο καπιταλισμός έχει κοιοποιηθεί ακόμα και το συνεργατισμό και τον έχει κάνει, ξέρω εγώ, το γουστάρι και αναγκαστικά κι εσείς για να φτιάξετε κάτι τέτοιο, ακολουθείτε τα πρότυπα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι. Δηλαδή, μήπως τελικά τα έχει δικαιοποιήσει όλα και δεν μας έχει αφήσει κανένα περιθώριο, ας πούμε, αυτό που κάνετε εσείς, που έχει να κάνει με το συνεργατισμό, να το κάνετε όπως στα αλήθεια θα θέλατε. Και μήπως δίνει και τη διέξοδο τελικά, γιατί αν πήγαινε κάποιος να το κάνει όπως το κάνετε εσείς και δεν υπήρχε το νομικό πλαίσιο, ίσως να μην μπορούσε να το κάνει τώρα, δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε. Καταρχάς, εμείς και οποιοδήποτε θελήσει να κάνει κάτι τέτοιο θα βρει τον τρόπο. Γιατί δεν είναι ζήτημα νομικού πλαισίου. Κάλλιστα θα μπορούσαμε να ήμασταν μία ΩΕ.
αλλά να λειτουργούμε συνεργατικά. Ναι. Ποιος θα μας το απαγόρευε? Ποιος θα ήξερε πώς λειτουργούμε? Τυπικά θα ήμασταν μια ομικρον έψιλον με αφεντικό και τα λοιπά. Αλλά δεν θα υπήρχε. Άρα θέλω να πω, μπορείς να βρεις τρόπους. Σίγουρα ο καπιταλισμός μπορεί και τα αλέθει όλα. Είναι καλός μήλος και τα αλέθει όλα. Όχι μόνο το συνεργατισμό όμως, να τα λέμε και αυτά. Έχει αλέσει και αλέθει και πολλά από τα πιο επαναστατικά κινήματα, ας πούμε, που έχουν δημιουργηθεί. Θέλω να πω ότι επειδή και στο παρελθόν αλλά και ακόμα, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που με μία έννοια μας κουνάν το δάχτυλο, ας πούμε, ότι εσείς τώρα, εντάξει, νησίδες, ξέρω εγώ, επειδή έχουμε ακούσει τα μυριά όσα. Ναι, οκ, μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά και αλλού το έχουμε δει. Δεν είμαστε οι μόνοι. Εμείς λέμε ότι... Δεν λέμε ότι ο συνεργατισμός μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, αν είναι να αλλάξει ο κόσμος, έχει ανάγκη το συνεργατισμό. Είμαστε μία αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη. Όπως όμως και κανένα ρεύμα των κοινωνικών κινημάτων δεν είναι ικανό από μόνο του να αλλάξει τον κόσμο. Για μένα τουλάχιστον προσωπικά, τα διάφορα ρεύματα, τα διάφορα κινήματα, οι διάφορες απόψεις είναι πολλά ποταμάκια που πρέπει κάποια στιγμή να συναντηθούν και να γίνουν ένα μεγάλο ποτάμι που θα τα πάρει όλα παραμάζωμα, ας πούμε. Δεν έχει κανένα στο αλάθητο του Πάπα, ούτε ο συνεργατισμός, αλλά ούτε και όλοι οι άλλοι. Ο καθένας έχει ψήγματα αλήθειας σε αυτό που κάνει. Το θέμα είναι να μπορεί να το κάνει όσο πιο τίμια μπορεί και όσο πιο καλά μπορεί. Κανείς δεν έχει κάνει το αντικαπιταλιστικό εμβόλιο, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ελπίζω να το βρει σύντομα η επιστήμη και να το κάνουμε όλοι και να ησυχάσουμε. Εγώ λέω ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που ζούμε με τις αντιφάσεις μας και ο καπιταλισμός ζει με τις αντιφάσεις του. Και εδώ είναι αντίφαση, γιατί να τα λέμε και τα πράγματα όσο έχουν, σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, το ότι περάσανε νόμοι για τους συνεταιρισμούς και τις κοπερατίβες, περάσανε επειδή υπήρχαν ρεύματα τα οποία πιέζανε για αυτή την κατάσταση και σε κάποια ήταν τεράστια ρεύματα, ας πούμε, με πάρα πολύ κόσμο και αυτά. Εδώ δυστυχώς, ας πούμε, επειδή τα τσάκισαν όλα οι συνεταιρισμοί του 80, αυτό το ρεύμα ήταν μικρό μέχρι πρόσφατα. Έχει και κακό όνομα βασικά από το... Ναι, έχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχει ένα καλύτερο όνομα. Εγώ λίγο σε αυτό το πράγμα λίγο διαφωνώ με τον Κώστα, ότι αν είναι θα βρεις την νομική μορφή. Και θα πω γιατί. Δεν είναι ότι έχει άδικο ότι μπορείς να τη βρεις. Το ζήτημα είναι τι γίνεται μετά. Γιατί έχω ακούσει ιστορίες φρίκης. Δηλαδή έχω ακούσει για συνεταιρισμούς που πάνε, ιδρύονται σαν εταιρεία, ας πούμε, που εντάξει, θα τη βάλει κάποιος στο όνομά του επειδή βολεύει για το HIPSIZET λόγο να την έχει κάποιος στο όνομά του, και μετά μπορεί να πηγαίνει καλά και αυτός που την έχει στο όνομά του σηκώνεται και φεύγει με την εταιρεία. Και εσύ μετά πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Και δεν θα το αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας τώρα, κακά τα ψέματα. Ωραία. Ή επίσης, έχουμε ακούσει μια άλλη ιστορία, ας πούμε, ξέρω εγώ, για συνεταιρισμούς καταναλωτών που έχω, ας πούμε, ξέρω εγώ, που για να φτιάξει ένα συνεταιρισμό καταναλωτών θες 20 άτομα. Αλλά προφανώς αυτό είναι σαν κάλυψη για ένα συνεταιρισμό εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι εκεί μπορεί να είναι λιγότεροι. Αλλά τελικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάλι μπορεί να σκάσει η γενική συνέλευση και να σου πει τι να κάνεις. Γιατί έτσι είναι το νομικό πλαίσιο. Οπότε θεωρώ ότι με αυτό το πράγμα έδωσε μία λύση
σε κάποιους ανθρώπους που θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή εγώ αποφασίσω να φύγω από εδώ, δεν δικαιούμαι να πάρω τίποτα. Ό,τι πήρα, πήρα. Δεν έχω μερίδιο. Το μερίδιο θα μείνει για τον επόμενο εργαζόμενο που θα έρθει. Σου λύνει αυτά τα νομικά προβλήματα. Δηλαδή, και πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς είναι σημαντικό. Έχει αποδείξει η εμπειρία ότι είναι σημαντικό. Γιατί ακόμα και όταν ξεκινάς με όλες τις καλές προθέσεις, και σου λέω, μπορείς να ξεκινήσεις με όλα τα φιλαράκια σου που λες ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να με πουλήσουν. Ωραία, και σκοτώνεται με ένα μηχανάκι και τα μερίδια του θα τα πάρει, ας πούμε, ξέρω εγώ ποιος θα πάρει μετά, θα κληρονομήσει. Πάλι, έχεις μπλέκες. Ωραία, οπότε είναι καλό το ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Ωραία, το κράτος τώρα δεν το κάνει, ούτε θεωρώ εγώ ότι δεν το κάνει ούτε για την καλή του την καρδιά. Ούτε για τέτοιο. Καλά, εδώ το κάνουν γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία όμως είναι γιατί. Γιατί πρακτικά, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα στις μέρες μας, το κεφάλαιο πια δεν τον συμφέρει τον άλλον, δεν το επενδύει. Τα πάνε όλοι χρηματιστηριακά, παίζουν εκεί. Οπότε πρακτικά δίνει ένα κίνητρο σε κάποιον μικρό κοσμάκι, πώς γινόταν παλιά με την οικοδομή. Σου λέει, βάλε εσύ λίγα χρηματάκια εδώ, να φτιάξει μια επιχειρησούλα, να κάνεις, να μειώσουμε και λίγο την ανεργία, να τσουλήσει λίγο το σύστημα, ας πούμε, γιατί αλλιώς θα φτάσουμε, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό γίνεται. Δηλαδή ότι ο καπιταλισμός ζει τις αντιφάσεις του, αλλά από αυτές. Βασικά εδώ κάποιος κόσμος από το ευρωπαϊκό τέτοιο, γιατί από μόνη της η Ελλάδα δεν ξέρω αν θα το έκανε, βγήκε λίγο ευνοημένη από αυτό. Αυτά είναι τα κύρια τώρα που σκέφτομαι για αυτό το πράγμα. Τώρα, είναι και το σκέλος για το πώς βλέπω αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι από μόνο τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά κάποια πράγματα είναι βασικά. Δηλαδή όποιος σου πει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα και ξαφνικά, ας πούμε, θα γίνει ένα μπαμ και όλα θα φτιαχτούν, ωραία, θεωρώ ότι είναι μεγάλος απατεώνας και αγύρτης. Δηλαδή πρέπει, θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμές, είναι απόπειρες, είναι σχολεία, είναι εξάσκηση, είναι γυμναστική. Δηλαδή, είναι, γιατί αν ξαφνικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα 10-20% της κοινωνίας που είναι οργανωμένο έτσι, όταν θα γίνει το μπαμ, ξέρεις τι θα κάνεις. Γιατί το έχεις δοκιμάσει. Υπάρχουν. Αν πάμε να τα δοκιμάσουμε εκείνη την ώρα, θα φτάσεις σε ένα τέτοιο αδιέξοδο και ξαφνικά ο κόσμος θα σου πει, ρε φίλε, εντάξει, πάμε στο παλιό σύστημα για να έχουμε ένα φάμα, ας πούμε. Δεν μπορείς τώρα να οργανώνεις πώς θα πάνε τα φορτηγά να φέρουν το φαγητό και τέτοιο. Αν έχεις στημένες αυτές τις δομές, ωραία, τότε θα μπορείς να κάνεις κάτι. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αυτές τις δομές να αφομοιωθούν, να σου πούν, ωραία, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Δηλαδή, να αρχίσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος να λέει ότι, παιδιά, ας πούμε, εγώ κάνω αυτή τη δουλειά που είναι πιο σημαντική και δεν μπορώ να την κάνει άλλος και να πάρω διπλάσια, να πάρω τώρα να πάρω τριπλάσια, να πάρω, και ξαφνικά ξανακαταλήγει στο παλιό σχήμα, ας πούμε, όμως. Εντάξει, όλα είναι ανοιχτά, αλλά πρέπει σε κάθε πράγμα ούτως ή άλλως να βλέπεις τις δυνατότητες και να βλέπεις πώς μπορείς να αποφύγεις τους κινδύνους. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Σε όλα υπάρχουν κίνδυνοι. Να κάτσω εδώ και να μην κάνω τίποτα. Είναι το μόνο κίνδυνο. Λοιπόν, τώρα θα κάνω μια εντελώς πολιτική ερώτηση. Αν θέλουμε, απαντάμε. Αν θέλουμε. Περί των τρεχόντων γεγονότων, ας πούμε. Πώς βλέπετε την... Βέβαια, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο αυτό. Ξεκινήσαμε από το Σαμαρά, συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει ενταχθεί αυτή την επίθεση, ξέρω εγώ, στους κατηγημένους χώρους. Πώς το βλέπετε, πού βλέπετε να πηγαίνει, πώς το έχετε δει μέχρι τώρα, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό, πέρα από τις προεκλογικές δεσμεύσεις σας που θέλετε να κρατήσω, περί τάξης και νομιμότητας και όλο αυτό, και αν πιστεύετε ότι αυτό όλο εξυπηρετεί κάτι. Απαντάμε βέβαια εδώ καθαρά προσωπικά, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Άποψη κολλεκτίβα συνολικά για αυτό το τέτοιο. Κοίταξε να δεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό που βρισκόμαστε, αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, αυτούς τους τελευταίους μήνες διακυβέρνησης, ας πούμε, με την Νέα Δημοκρατία, την καινούργια κυβέρνηση, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Με ποια έννοια? Πάντα υπήρχε καταστολή. Το κράτος αυτό είναι. Το κράτος είναι οικονομικά πλάς καταστολή. Έτσι, βασικά. Αυτό λοιπόν υπάρχει ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνάει. Αν είναι δεξιός, καραδεξιός, λίγο πιο αριστερός,
λίγο πιο αριστερός του αριστερού, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα θα υπάρχει καταστολή. Γιατί αυτό είναι το, η έννοια, ας πούμε, του κράτους, αυτό είναι. Μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από την Χούντα και μετά, η καταστολή όμως που είχαμε στην Ελλάδα ήταν με μία έννοια πολιτική καταστολή. Θα γινόταν μια διαδήλωση, θα γινόντουσαν κάποιες φασαρίες και τα λοιπά, θα ερχόταν η αστυνομία, θα διέλυε τη διαδήλωση και θα τελείωνε το παραμύθι. Σήμερα εδώ αντιμετωπίζουμε, νομίζω έχει πάει ένα σκαλοπάτι παραπάνω η καταστολή, γιατί είναι καταστολή κοινωνική πια. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό που έγινε με το σινεμά, με το Τζόκερ. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται μια προσπάθεια συντηρητικοποίησης στο χώρο της παιδείας. Επιστρέφουμε δηλαδή πίσω στη δεκαετία του 50 και του 60 στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και σε μια καταστολή όχι πια πολιτική στο δρόμο, ας πούμε, αλλά στον τρόπο ζωής, να το πω έτσι. Στο τι θα βλέπουμε, τι θα διαβάζουμε, πώς θα ντυνόμαστε, ίσως, δεν ξέρω. Έτσι, παλιότερα, ναι, παλιότερα είχαμε δει διάφορα, να μετράνε με το... με το χάρακα από το γόνατο της φούστας, ας πούμε, των κοριτσιών, πόσο απέχουν. Ή πόσο είναι το μαλλί, αν είναι μέχρι εδώ ή αν είναι πιο πάνω κουρεμένο κτλ. Δεν ξέρω, μπορούμε να τα δούμε και αυτά κάποια στιγμή. Και βέβαια, εφόσον έχουμε πάει σε αυτό το επίπεδο καταστολής, είναι λογικό να έχουμε και ένταση και της πολιτικής καταστολής. Δηλαδή, πια δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν ανέχεται το κράτος καμία, όχι διαφορετική φωνή, την ύπαρξη ανθρώπων που σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι πια, αυτή είναι η διαφορά. Δεν ανέχομαι διαφορετική φωνή και σε καταστέλω επειδή κάνεις κάτι, ας πούμε, και μπορώ και να το κατανοήσω και να το καταλάβω. Αλλά το επειδή είσαι αυτός που είσαι, πρέπει να σε καταστήλω, να σε πάυσω, να... είναι ένα νέο ιδιώνυμο, ας το πούμε έτσι. Ξέρεις, να διώκεται η άποψη, ας πούμε, η σκέψη, η, πώς να το πω, ξέρω, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Εγώ λέω ότι... εντάξει, καινούργια κυβέρνηση, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει η ένταση. Δεν είναι ότι ποτέ σταμάτησε αυτή η ιστορία. Απλά τώρα γίνεται με μια πολύ μεγαλύτερη ένταση από ό,τι γινόταν. Ωραία. Δηλαδή, ακόμα και η προηγούμενη κυβέρνηση που θεωρητικά, ας πούμε, διεκδικούσε για τον εαυτό της τον τίτλο του αριστερού, ας πούμε, πήρε διάφορα μέτρα τα οποία ήταν ενάντια, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα δικαιώματα, στα κινήματα, σε όλα αυτά, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η ένταση έχει κυρίως να κάνει με το ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία πρακτικά τι γίνεται, έχει να αντιμετωπίσει διάφορα άλλα προβλήματα στα οποία πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει, ωραία, και πιθανόν το ξέρουν και οι ίδιοι και δεν έχουν και τη διάθεση δηλαδή, ας πούμε, για αυτά. Δηλαδή τα λεφτά, ας πούμε, προτιμούν να τα δώσουν στα φιλαράκια τους, ας πούμε, παρά να πούν ότι okay, θα βελτιώσω λίγο την κατάσταση, την ποιότητα ζωής του μέσου πολίτη ή κάτι, ας πούμε, ή τον πιο αδύναμο, ας πούμε, δει. Δεν τυχαίο δηλαδή που τα λεφτά, ας πούμε, αυτά ο περίσευμα εκεί, ας πούμε, συζητάγανε τι να το κάνουμε ελαφρύνση στις εταιρείες. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι τύπου γκάλωπ, ας πούμε. Το πετάω, κάτσε να πάει, να δω τι αντιδράσεις θα έχω, αν είναι να το κάνουμε, ας πούμε. Δηλαδή αυτή είναι η λογική τους. Επειδή όμως αυτή είναι η λογική μου, ότι θα όλα τα κάνω για να βγάλουν αυτοί που βγάζουν το 10% πάνω, να βγάλουν ακόμα περισσότερα, πρέπει κάτι να κάνουμε τους υπόλοιπους. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, μέσω του το ότι ελέγχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα,
έχουν πείσει τον κόσμο ότι το βασικό του πρόβλημα δεν ζει καλά. Γιατί, γιατί ο άλλος έχει καταλάβει ένα σπίτι και κάνει εκδηλώσεις μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που δεν του το έχει στερήσει. Θεωρώ ότι δηλαδή η βασική τους έννοια είναι ότι έχουν πείσει τον κόσμο ότι αυτό είναι το πρόβλημά σου, όλα τα άλλα σιγά τώρα. Οπότε πρακτικά θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα βλέπουμε αυτό το show λίγο, ότι ας πούμε ανά 2-3 εβδομάδες, όταν θεωρούν ότι ο κόσμος πια έχει ξενερώσει και αρχίζει και σου λέει τι κάνετε, θα παίζει ένα τέτοιο για να δείχνει ότι επιβάλλει νόμο και τάξη. Εννοείται ότι νόμος και τάξη είναι μόνο σε αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή εννοείται ότι για τα σκάνδαλα να ψηφίζαν τον νόμο τώρα αθώοι όλοι οι τραπεζίτες, ας πούμε. Ο καθένας παρκάρει όπου θέλει, νόμος και τάξη υπάρχει μόνο εκεί, πουθενά αλλού. Αλλού συνεχίζονται οι συνηθισμένες ανομίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Αυτά νομίζω. Τώρα είμαστε δύο τελευταίες ερωτήσεις και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχει να κάνει ερωτήσεις με τις εκδόσεις, έτσι. Αν υπήρχαν πράγματα που να τα έχετε στο μυαλό σας ως λάθη, θα αποφεύγατε σε αυτή την πορεία όταν ξεκινήσατε μέχρι τώρα τις εκδόσεις. Νομίζω ότι όχι. Κοίτα να δεις. Κάθε φορά που βγάζεις ένα βιβλίο είναι ένα ρίσκο. Πάντα όταν βγάζεις ένα βιβλίο, γιατί ποτέ πριν βγάλεις το βιβλίο δεν ξέρεις πώς θα πάει. Και πάντα έχεις ένα ρίσκο. Γιατί είναι το εξής. Αν ήσουν θεός και ήξερες πόσα θα πουλήσεις, το ζωστό είναι να τυπώσεις τόσα. Επειδή δεν είσαι, παίρνεις πάντα το ρίσκο. Αν τυπώσεις λιγότερα, όταν πας να ξανατυπώσεις, πρώτα απ' όλα, όσο περισσότερα τυπώνεις, τόσο καλύτερα είναι, γιατί πέφτει η τιμή του αντιτύπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν τυπώνεις. Οπότε πρακτικά, αν ήσουν θεός, θα τα τύπωνες όσο έχει. Αν τυπώσεις λιγότερα, μετά θα σου αυξηθεί το κόστος, γιατί πρέπει να ξαναπάς τυπογραφείο. Αν τυπώσεις πολλά όμως και δεν τα δώσεις, μετά έχεις το χώρο κάτω στην αποθήκη πιασμένο και πάρα πολλά λεφτά που είναι εκεί τυπωμένα και δεν θα γίνουν τίποτα. Οπότε πάντα είναι ένα ρίσκο. Αλλά επειδή ποτέ δεν το ξέρεις, ας πούμε, δεν νομίζω ότι προσωπικά έχω μετανιώσει για κάτι τέτοιο. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν νομίζω ότι στο τομέα που λέγεται τι βιβλία έχουμε εκδώσει έχουμε κάνει, ας πούμε, κάποια σοβαρά λάθη. Τα βιβλία που έχουμε βγάλει σε γενικές γραμμές δεν μας έχουν βάλει μέσα οικονομικά. Δηλαδή, λίγα βιβλία είναι αυτά που δεν έχουν βγάλει, αν μη τι άλλο, το κόστος τους. Και αυτά για λίγο κιόλας, να τα λέμε κιόλα. Τα περισσότερα βιβλία που έχουμε βγάλει, αν μη τι άλλο, έχουν βγάλει το κόστος τους. Κάποια έχουν πάει και αρκετά καλά. Παλαιοκώστα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Κοίτα, και κάποια να τα λέμε κιόλα, είναι εις γνώση μας ότι πιθανόν και να μην είναι τέτοιο. Απλά επίσης, ότι για πολιτικούς λόγους θεωρούμε ότι αυτό το βιβλίο να το βγάλουμε και εντάξει, ας πούμε, ξέρω, εντάξει. Αλλά γενικά δεν έχουν, δηλαδή και κάποια που δεν έχουν βγάλει δεν έχουν μπει πολύ μέσα. Οπότε λες, okay, αξίζει τον κόπο δηλαδή να το κάνω. Εντάξει, και η αλήθεια να τα λέμε κιόλα ότι μετά το 12 έχει αρχίσει μια κάμψη στο πολιτικό βιβλίο. Δηλαδή μέχρι τότε, καλώς ή κακώς, είναι λογικό, ακολουθεί τα πάνω και τα κάτω του κινήματος. Δηλαδή τότε ήταν εποχές που ο κόσμος ψαχνόταν περισσότερο. Ναι, μέχρι το 12, δηλαδή είχε μια πολύ μεγάλη άνοδο, ας πούμε, γιατί ο κόσμος ψάχνε να διαβάσει, να κάνει και αυτά. Μετά όμως, με την απογοήτευση κάπως και τη μείωση, μειώθηκαν οι κινητοποίησεις, όλα αυτά που γίνονται, έπεσε και αυτό, ας πούμε. Δηλαδή είναι μέσα στο πρόγραμμα, πιθανόν να ξανανεύει στο μέλλον. Εντάξει, θα δείξει, κανένας μας δεν ξέρει. Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη ειδικά με τα βιβλία που ασχολιόντουσαν με την οικονομία. Επειδή ήταν πολύ στη συζήτηση από το 9 μέχρι το 12-13, ας πούμε, η οικονομία, τα οικονομικά χρηματιστήρια, δεν ξέρω το να τ' άλλο, είχαν βγει πάρα πολλά βιβλία, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Κάποια πήγαν εξαιρετικά καλά και πούλησαν, αλλά εντάξει, διάβασε ένα ο άνθρωπος, διάβασε δύο, διάβασε τρία, πόσα διαβάσει. Από ένα σημείο και μετά, όσα βγήκαν πήγαν άπατα, ας πούμε.
Γι' αυτό εμείς και γενικά φροντίζουμε να μην κάνουμε εκδόσεις επικαιρότητας, ας πούμε. Να είναι τα βιβλία μας κάπως πιο διαχρονικά. Όχι ότι δεν έχουμε κάνει και εκδόσεις. Ή μερικές φορές έχουν γίνει. Δηλαδή, φέτος βγάλαμε το βιβλίο της Booksin για τους Κούρδους, που τελικά βρέθηκε στην... Αυτό βγήκε πιο... Αυτό έγινε πριν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις επιθέσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, αλλά τελικά έγιναν οι επιθέσεις και τελικά βρέθηκε στην επικαιρότητα χωρίς να το έχουμε επιλέξει και μακάρι να μην έβγαινε κιόλας, δηλαδή, ναι, ναι, στην επικαιρότητα. Ναι, προφανώς μακάρι να μην έβγαινε στην επικαιρότητα. Εμείς βέβαια το βγάλαμε για να ενισχυθούν οι Κούρδοι του Λαβρίου και τα λοιπά. Να τι ήθελα να πω προηγουμένως και δεν τέτοιο σε αυτό που έλεγε ο Κώστας, ότι και εμείς μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, ας πούμε, λέω ότι ακόμα και τώρα που δεν έχουμε φτάσει στο όριο, δηλαδή ένα μέρος χρημάτων από συγκεκριμένα βιβλία έχει καταλήξει σε διάφορα κινήματα, ας πούμε, είτε στους ποδηλάτες, στους Κούρδους, είτε στους φυλακισμένους, στους Ζαπατίστας. Ζαπατίστας. Λοιπόν, φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση τώρα. Είναι πολύ υποθετική ερώτηση. Ας σου δώσουμε και υποθετικές απαντήσεις. Υπάρχει μεταίων υποθετική, δηλαδή. Θέλω να μου πείτε αν έχετε σκεφτεί ποτέ ή αν δεν το έχετε σκεφτεί, μπορείτε να το σκεφτείτε τώρα. Θα σου δώσουμε χρόνο. Σε μια απελευθερωμένη κοινωνία, πώς θα ήταν η εκδόση του συναδέλφου. Τι θα κάνουν, πώς θα ήταν, αν θα είχαν λόγο ύπαρξης, αφού θα είχε ο σκοπός. Κοίτα, θα... Είχαμε καταφέρει αυτό. Θα είχαν λόγο ύπαρξης. Κοίτα να δεις, έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα η αντίληψη μου για αυτό το πράγμα είναι ότι αυτό που λέει ένα γνωστό ρητό, που λέει ότι ουτοπία είναι αυτό που όταν κάνω ένα βήμα σε αυτό απομακρύνεται δύο, όταν κάνω δύο απομακρύνεται τέσσερα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ότι σε κάνει να προχωράς και ότι δεν θα φτάσουμε ούτε σήμερα ούτε αύριο, αλλά θα προχωράμε προς τα εκεί. Οπότε πρακτικά δεν θα είναι ποτέ όλα λιγμένα. Ακόμα και αν θεωρήσω μια κατάσταση που πιστεύω ότι δεν είναι εφικτή, ας πούμε, ωραία, σου φτιάχνω ένα τελείως διανοητικό σενάριο. Αν υποθέσω ότι πραγματικά φτιάχνει την τέλεια κοινωνία, γιατί οι άνθρωποι δεν θα απολαμβάνουν βιβλία? Θα βγάζουμε λογοτεχνία, μπορεί να μην βγάζουμε πολιτική θεωρία, ας πούμε, αν τελικά έχουμε φτάσει στο απόλυτο. Ωραία, που το ξαναλέω, είναι τελείως διανοητικό κόλπο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι εφικτό αυτό. Αλλά ας πούμε ότι ήταν εφικτό, θα βγάζαμε λογοτεχνία. Ο κόσμος θα εξακολουθεί να απολαμβάνει. Ίσα ίσα που θα έχει πολύ χρόνο, γιατί στην ενεργειακή κοινωνία θα δουλεύεις λίγες ώρες και θα πρέπει να κάνεις κάτι τις υπόλοιπες. Θα έχεις πολύ χρόνο να διαβάσεις. Ωραία. Θα τυπώνουμε ιστορικά βιβλία. Να ξέρει ο κόσμος, θεωρώ ότι κάθε κοινωνία, ας πούμε, δηλαδή η διαφορά μιας τωρινής τοπικής κοινωνίας από μια παλιά, γιατί διαβάζεις και σε κάτι ανθρωπολογικά κείμενα, κάτι ιδανικές κοινωνίες, ας πούμε, θα είναι ότι αυτή η κοινωνία θα έχει ιστορική μνήμη το πώς έφτασε εκεί και θα έχει ιστορική άμυνα το πώς να μην ξαναπάει κάπου αλλού. Οπότε, ας πούμε, για να τη διατηρήσει αυτή την ιστορική μνήμη, πρέπει να διαβάζει ιστορία αυτή, να ξέρει πώς ήταν κάποτε τα πράγματα, να ξέρει με τι αγώνες έφτασε εκεί. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι δεν έχει δουλειά, απλά σε μια άλλη κοινωνία θα έχουμε μια άλλη λειτουργία. Δηλαδή, προφανώς, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν θα έρθει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μου δώσει λεφτά για να πάρει το βιβλίο. Θα έρθει να πάρει το βιβλίο. Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε μια άλλη κοινωνία, ας πούμε, τέτοια να λειτουργεί πιο δανειστικά, να το παίρνει, να το φέρνει, ας πούμε. Σίγουρα θα λειτουργεί πιο συλλογικά, ας πούμε. Μπορεί να αποφασίζουμε, ας πούμε, πολύ εδώ, δηλαδή να κάνουμε μια ανοιχτή συνέλευση για τις εκδόσεις μας, ας πούμε, τέτοιο. Ένα πράγμα που τώρα είναι πιο δύσκολο να κάνεις. Γιατί λες, ωραία, αν το κάνω, αλλά θέλω να πάρω κάποιους τίτλους, ας πούμε, με κάποια δικαιώματα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θέλω, ας πούμε, ο άλλος να ξέρει τι θα βγάλω πριν, ας πούμε, που έχω, ας πούμε, πάρω αυτά τα δικαιώματα ή κάτι. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το φαντάζομαι εγώ. Δεν ξέρω, Κώστας, πώς το φαντάζεστε. Αυτό βασικά που είπε και ο Νίκος είναι ότι και στα δύο έχει απόλυτο δίκιο, ότι δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ σε κάποια τέλεια κοινωνία. Δεν υπάρχει, έτσι, αυτό το πράγμα. Εγώ πάντα ήμουνα φαν, δηλαδή ό,τι κατάλαβα από τα διαβάσματα που έχω κάνει στον Μάρξ είναι ότι μου έχει μείνει αυτή η φράση, ας πούμε, ότι κομμουνισμό ονομάζουμε την κίνηση της κοινωνίας προς τα εκεί. Έτσι δεν ονομάζουμε κάτι άλλο. Δεν υπάρχει τελεολογία, για μένα δεν υπάρχει, έτσι. Και ότι βεβαίως δεν θα σταματήσει ποτέ ο κόσμος να διαβάζει
και η ανάγκη, ας πούμε, του να διαβάζεις δεν θα σταματήσει ποτέ να υπάρχει. Τώρα το πώς θα λειτουργεί ένα τέτοιο εγχείρημα σε μία άλλη κοινωνία που θα έχει ξεπεράσει τον καπιταλισμό, εγώ νομίζω ότι έτσι θα λειτουργεί. Δηλαδή, πώς θέλουμε να λειτουργούν τα πράγματα, με κάποιον κεντρικό σχεδιασμό, ας πούμε, όχι, αυτό έγινε και απέτυχε. Και δεν θέλουμε να λειτουργούμε έτσι. Έτσι θέλουμε. Όπως γκρόσο μόντο, ας πούμε, όπως λειτουργούμε και τώρα. Δηλαδή, αυτοδιαχειριζόμενα, συνεργατικά, άνθρωποι που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, κοινά θέλω, ας πούμε, κτλ. Να κάνουν πράγματα μαζί, συλλογικά πάντα. Αλλά νομίζω έτσι θα πρέπει να λειτουργεί. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Να πω κιόλας ότι γι' αυτό που φαντασιωνόμαστε, εντάξει, ότι κάποια στιγμή μπορεί να συγκεντρωνόμαστε εδώ, ας πούμε, από τη γειτονιά και ένα τέτοιο. Εντάξει, με έναν τρόπο γίνεται κάπως. Δηλαδή, έχουμε ένα πυρήνα φίλων, ας πούμε, των εκδόσεων, οι οποίοι, ας πούμε, μια φορά το χρόνο, ας πούμε, μαζευόμαστε λίγο για να πάρουμε ένα feedback, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή πώς τους φάνηκαν τα βιβλία που βγάλαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι θα ήθελα να βγάλουμε και τέτοια. Δηλαδή προσπαθούμε να έχουμε κι εμείς και μια αλληλεπίδραση, ας πούμε. Εντάξει, και εννοείται ότι το βιβλιοπωλείο έχει αυτό το βασικό καλό. Δηλαδή, αν αυτό που λέω Κώστα, ότι μπορεί να μην φανταζόμαστε ότι θα βρεθούμε, αλλά τελικά καλώς βρεθήκαμε, δεν έχει να κάνει μόνο το ότι, εντάξει, πια, ας πούμε, εκτός από τις εκδόσεις, ας πούμε, πες ότι έχω και κάποια έσοδα σαν βιβλιοπωλεία, έχω και κάποια έσοδα σαν χοντρική που κάνω και αυτά. Το βιβλιοπωλείο έχει το καλό ότι βρίσκεσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με τον αναγνώστη και συζητάς, ας πούμε, ξέρεις τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μαθαίνεις, ας πούμε, για τα βιβλία που βγάζεις, γιατί δεν είναι καλή η διαδικασία του βγάζω ένα βιβλίο και μετά το αφήνω στην τύχη του. Πρέπει, ας πούμε, να δω πού πήγε, πώς πήγε, σε ποιον άρεσε, σε ποιον δεν άρεσε, γιατί δεν του άρεσε. Δηλαδή, αυτός που δεν του άρεσε μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντικό να μιλήσεις μαζί του από ότι αυτόν που του άρεσε. Δηλαδή, και εμείς πάντα όταν συζητάμε, δηλαδή, λες αυτό, ότι με ενδιαφέρει περισσότερο να ακούσω την γκρίνια παρά τον μπράβο, ας πούμε. Αυτά. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλοι.